Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους γοροχοπιπίνο καπζούριδες, ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόχια, αθλητήρι και αθλητήρες καντουδόχε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τύλπλα στεραχώρια. Να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντικά ζουμουσόδα. Έχουν βάλει εδώ ένα χαρτί που λέει: δώστε παρακαλώ ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις. Ειδικά όταν βγάζετε τηλέφωνο, χαμηλώστε λίγο. Προσπαθήστε επίσης να μην τσιρίζετε στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να τσιρίξετε, τραβηχτείτε λίγο πίσω τουλάχιστον. Νομίζω φωτογραφίζομαι ξεκάθαρα. Θέλω να πω: ο ένας είμαι εγώ σίγουρα. Ο άλλος είναι επίσης, το επίθετο του ξεκινάει από τα σίγμα α, δηλαδή επίσης τα τρία πρώτα γράμματα. Είναι ίδια στο επίθετό μας. Κάτι φαντάζομαι σε τσά. Και δεν μπορώ να σκεφτώ το άλλο που τσίριζε το μικρόφωνο. Αλλά τώρα πώς όμως, δηλαδή, να βγούμε και να πούμε «Καλώς ήρθατε». Μάλλον να το κάνουμε πιο ερωτικό τον τόνο της φωνής. Περίμενε, περίμενε. Να το κάνουμε έτσι. Περίμενε να βάλω και κάτι σχετικό. Θα βάλω ένα... Περίμενε. Θα βάλω. Θα βάλω, ρε παιδί μου, κάτι έτσι λίγο πιο. Εδώ. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό, καταπληκτικό, φανταστικό, υπέροχο, πιπίνο καψούριδες. Είναι εκπομπή «Έρωτας με την πρώτη ματιά». Καλημέρα σε όλα τα κορίτσα εκεί πέρα έξω. Στη Σούλα, την Τούλα, τη Βούλα, τη Ρούλα, την Κούλα, την Μπούλα. Και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Άλλη μια ερωτική μέρα ξεκινά. Έλατε πιο κοντά ένα στον άλλον. Ζήστε τον ερωτά σας. Έλα ρε Χριστοδουλόπουλε. Απορώ με μένα. Απορώ. Πόσο καιρό έχω να το βάλω αυτό. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Άμα δεν φωνάξουμε. Πάω και είμαστε δηλαδή ψιθυριστά. Σαν βροχή το χώμα σε ζητώ. Έλα, σκόρπισέ μας πρωί-πρωί. Σκόρπισέ μας. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να φανά. Φαίνεται πρώτη φορά μου. Όχι ρε φίλε, μας προέκυψε αυτό τώρα, δεν ήθελα. Τα λάθος. Δεν το είχα προγραμματίσει. Με την καρδιά μου που σου λέει ζουμου σου. Φαίνεται πρώτη φορά μου. Αγαπώ αλήθινα. Όχι ρε παιδιά, έτσι ξεκινάμε σήμερα παιδιά. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στη μεγάλη παρέα των αθλητηρίων, ελάτε στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού. Κωστίζα Τζαρόσια, φετομουτσουνάρα μου, εδώ πίσω από το μπλιμπλίκι, μαζί με την κοσολίτσα μου. Αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε να κάνουμε Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Γιατί και γνωστό, εντάξει αυτό είναι χιλιοεπομένο, αλλά είναι η πραγματικότητα, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η όρεξη, η δίψα για ζωή, η δίψα για να δώσεις, η πίστη στα 4 γράμματα και όχι μόνο. Δεν κόβεται αυτό, παιδιά, καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Απορώ με μένα, απορώ. Έτσι. Κι όμως δεν μπορώ. Ξέρω πως μου κάνεις μέσα μου κακό. Κι όμως δεν το κρύβω. Τι καψούρα σου έχω εγώ. Ναϊ-ν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 αϊ
απορώ με την καρδιά μου που αντέχει να πονά. Φαίνεται. Όχι, μπορώ. Πρώτη φορά μου αγαπώ αλήθινα. Έτσι. Μπαίνω. Μπαίνω. Όμορφα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι, φίλε. Εκεί θα πας. Έρχομαι από το Βέλγιο. Πρώτη φορά μετά από χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πού θα πάω να φάω, φίλε? Πού θα πας να φας? Δεν υπάρχει. Στο Δημήτρη θα πας. Πού θα πας, αγόρι μου? Ψάξε, ρώτα. Ελευθέρια απέναντι το Μασούτη. Και θα σου πούνε. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, φίλε, στην πατρίδα. Μετά από 11 χρόνια. Οχ. Και το χαλάκι το καινούριο που έχει κάνει μεγάλο σαματά, που έχει κάνει μεγάλο μουχαμπέτι, που έχει κάνει μεγάλο αβαβάο παπαπάου, μεγάλο σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ και άλλες περίφημες λέξεις με βαθύ νόημα. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε και σήμερα να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να φωνάξουμε «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη!» «We never gonna die, you κουφάλα Undertaker!» «Wir werden nicht sterben, du κουφάλε τούτεν γρήμα!» «Τρες νιάτς τα κακά μου που βούσνιάτς τα που πεθάμε να γε!» Εδώ είμαστε και σήμερα τα πιο φρέσκα θαλασσινά τα τρώτε στο Αιγαίο. Πεντανόστιμα εκλεκτά γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Εξαιρετικά πράγματα και με παραΐστικο μεζεδοπολείο στα δύο καταστήματα, και στο Ρεόκαστρο 695666 Δηλιβεριά, αλλά και στο Δικητήριο στο κέντρο 214.000. Ωμέγα 3 βάτσε οργανισμό. Πεντανόστιμα και εκλεκτά πιάτα. Και πέκεφε. Take away. Που λένε στην ορεινή ετωλοακαρνανία. Κέφια έχουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Η μεγάλη Νάπολη. Δυο συμπάθειες έχω στην Ιταλία. Η μία λόγω χρωμάτων, Ιουβέντους. Αλλά είναι όμως και εκεί ένα κατεστημένο χρόνο και δουλεύουν όλοι για αυτήν. Αν και εκεί την έριξαν μια χαρά τις κατηγορίες όταν είδαν ότι στείνει μάτς. Για να δεις τι μου θυμίζει αυτό. Τι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μια αντιστοιχία κάνω το μυαλό μου. Αλλά μεγάλωσα και ξεχνάω, ρε παιδιά. Κάπου το έχω ξαναυτό με. Δεν μπορώ. Θα το βρω όμως. Θα το βρω. Α! Παρεπιπτόντως, άσχετο, λέω εγώ τώρα, μεγάλη σφαλιάρα για τον Ολυμπιακό και τους συναυτό, τους προσκυνητές, τους φίλους τους, τα παπαγαλάκια τους. Ήττα εχθές, μεγάλη ήττα στο διοικητικό. Δεν ξέρω, πήρατε χαμπάρι? Κάτι θα πήρατε. Γιατί συνήθως τα πνίγουν αυτά, ρε παιδί μου. Αν ήταν καμιά νίκη, εγώ απορρίφθηκε η προσφυγή του Γαύρου χθες στο διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Είναι δικαίωση για τον ΠΑΟΚ που προσέφηκε στα πολιτικά δικαστήρια για την απόφαση σκάνδαλο αυτής της ψευτοεπιτροπής. Απέρριψε την προσφυγή λοιπόν κατά τη Super League που δεν είχε κάνει δεκτό το αίτημα να αποβάλει ΠΑΟΚ και Ξάνθη από το πρωτάθλημα. Για την ιστορία τώρα αυτή, το όλο αυτό το, για το παραμυθάκι. Καταλάβατε? Ήτα. Αλλά σήμερα το πνίγουν όλοι. Εκεί θα καταλάβετε ποιοι είναι πού, ποιοι είναι με ποιους, γιατί, πόσα, πώς, πότε, από πού. Έχει τέτοιες μικρές ευκαιρίες μέσα στην εβδομάδα πριν τα μάτς να διαπιστώσεις ποιος θάβει τι, ποιος το αναδεικνύει και τα λοιπά. Αυτός ένα μηδέν θα μου πει. Τα λέω τώρα τα πιο μαζεμένα, του γλεντάω. Το ευχαριστιέμαι, γιατί μετά δεν μπορώ. Μπήκα μόνος μου σε αυτό το λαβύρινθο του ποιος. Ναι, την έχω κάψει τη λέξη, αλήθεια είναι. Αλήθεια. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας, είπα για Τσαντεκίδη, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Δεν είπα, τους είπα τμηματικά σήμερα, τους χορηγεί. Καταπληκτικά αυτοκίνητα και μεταχειρισμένα σαν καινούρια. Και πληρώνονται όπως θέλετε και γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και επαγγελματικά και ταξί και τα πάντα όλα. Και φυσικά το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα θέλετε να κάνετε έλεγχο. Τα πάντα όλα. Απέναντι από τα τζάμπο που ανεβαίνετε για το Ωραιόκαστρο. Αφή Τσαντεκίδη. Μπείτε και στο tsandekidescars.gr για να δείτε τι σας λέω. Και φυσικά γλυκό, ψωμί, παγωτό, τούρτα, Νικολαίδης ρε παιδιά!
Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και να Αμέλεια και Βέλβετη Μπόσκο και American Cookies και να και Νοαζέτα και γεύσεις και Λίλα Πάουζε και τα πάντα όλα. Να σε καλά στα βράχη Παζαρέτζη, αυτή την εβδομάδα με έχεις πάρει από το χέρι και με έχεις ανεβάσει, φίλε. Δεν θα ησυχάσω αν κάποιοι δεν έρθουν στο στούντιο. Να το ξέρετε, δηλαδή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες, αυτό που όλες τις προηγούμενες μέρες το συζητούσαμε και ήταν φημολογία, έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πω τώρα για τον Βαρθαλίτη που είναι Masterchef. Και αυτό ρε παιδιά, και αυτό. Δεν έχει την άδεια ο Κουσμάκης, τεράστια νούμερα. Είναι τρεις πολύ ωραίοι τύποι οι σεφ, θέλω να πω. Είναι τρεις πολύ ωραίοι τύποι. Χωρίς εγώ, χωρίς έπαρση, ενώ είναι κορυφαίοι στο είδος τους. Γι' αυτό είχε τέτοια επιτυχία. Γι' αυτό και έδεσαν μεταξύ τους. Αλλά ο κοντός από τους τρεις, ο Κουτσόπουλος, είναι η μεγαλύτερη φυσιογνωμία, η μεγαλύτερη μορφή. Κέρδισε χθες και το κλείνω αυτό, γιατί έτσι είμαστε, είπαμε, έχουμε άποψη για οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα και αυτό απασχόλησε. Χθες λοιπόν τιμωρήθηκε ο Κύπριος με την αλαζονία του, γιατί όλο το διάστημα εγώ θα κερδίσω, εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ είμαι ο μόνος αντίπαλος του εαυτού μου, εγώ άνθρωπος που ξεκινάει και στις 10 προτάσεις 11 είναι με εγώ. Στο τέλος έρχεται και τρώει μια σφαλιάρα για να μάθει να είναι πιο ταπεινός τουλάχιστον την επόμενη φορά. Εξαιρετικός μάγειρας και αυτός, χαμένος δεν θα πάει, εντάξει, οκ. Τα μοιράσανε και τα μοιράσανε. 40-10 τα λεφτά, γιατί είναι 50 χιλιάρικα. Ο άλλος μπήκε με ένα μπλε γυαλί περίεργο, με ένα φανελάκι σαν αυτόν τον που φιλούσε τα μπράτσα του αγάπη μόνο. Τον κάνανε δαντέλα οι κριτές όταν πρωτομπήκε και βγάλε τα γυαλιά και τι φανελάκι είναι αυτό και ξυρισμένο στήθος. Και τι που κάμισαν αυτά και τι κρέμονται πάνω από τα αυτά. Όμως τους απέδειξε ότι πολλές φορές αυτό που είχε πει και ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, έλα όπως είναι, όπως νιώθεις, δεν μετράει η εμφάνιση. Τους απέδειξε ότι είναι εξαιρετικός μάγειρας και επανέξυπνο παιδί με χιούμορ, με ατάκα. Αυτά για το MasterChef. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που συζητούσαμε όλες τις μέρες και ήταν περισσότερο φήμη, χθες έγινε είδηση, είναι πραγματικότητα. Ανακοίνωσε η UEFA τον δρόμο των ομάδων προς το Champions League, προς τα σεντόνια, προς τους ομίλους και τον δρόμο για τους ομίλους του Europa League. Πού είμαστε εμείς, θα με ρωτήσετε, αν βγούμε δεύτεροι, που πρέπει να βγούμε δεύτεροι, δεν συζητάμε κάτι άλλο, να επιστραφούν φυσικά οι βαθμοί, αλλά και οι βαθμοί να μην επιστραφούν που πρέπει να επιστραφούν από το ΚΑΣ. Γιατί 2 μονά παιχνίδια, 2 μονοί αγώνες, προσέχω πολύ τις λέξεις μου, πώς τους λέω, μου φύγει κανένα φωνή εντό, διότι 25-26 Αυγούστου, ο δεύτερος προκριματικός, δεν μπαίνουμε στον πρώτο, μπαίνουμε στο δεύτερο προκριματικό, μονός αγώνας και όπως θα τον βγάλει η κλήρωση. Δηλαδή, παράδειγμα, βγάζει η κλήρωση, ξέρω εγώ, να πούμε, την καφέ όπερα. Δεν θα έχει διπλούς αγώνες και αν βγει πρώτα ΠΑΟΚ από την κληρωτίδα, επίσης λέξεις που προσέχουμε για να μην τις μπερδέψουμε, γύρω γύρω ερχόμαστε, έρχεται η καφέ όπερα και παίζει ένα μάτς εδώ. Τέλος. Αυτό είναι. Και φαντάζομαι ένα παιχνίδι θα το διευκρινίσουν αυτό. Δεν πρέπει να μετάει το εκτός έδρας γκολ και τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι σε ισοπαλία θα έχουμε παράταση και πέναλτι. Λογικά. Ένα μάτς λοιπόν. Περνάμε την καφέ όπερα. Άλλη κλήρωση. Με την ηλεκτροπούτερε. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, με την Μπρομαποϊκάρνα. Ένα μάτς. Έβγαλε η κληρωτίδα πρώτα ΠΑΟΚ. Παίζουμε ένα μάτς εδώ Τούμπα. Ώρα και κλεισμένο εννοείται. Έβγαλε όμως ηλεκτροπούταρε, θα πάμε στην, που είναι η ηλεκτροπούταρε, στην Ρουμανία ας πούμε. Να παίξουμε το ένα μάτς. Εκεί παιδιά,
καθαρή ποποφαρδία, πρώτον. Δεύτερον, καμία υποτίμηση στον αντίπαλο, φυσικά, γιατί είναι ένα μάτς και αν μπορείς να μπαλώσεις κάτι με τους διπλούς αγώνες, δηλαδή, ξέρω εγώ, στο ένα μάτς δεν ήσουν όπως έπρεπε και να το γυρίσεις το άλλο, που συνήθως είναι το μάτς στην έδρα σου το δεύτερο κτλ. Και λες θα το γυρίσω, έχασα ένα 0 εκεί, αλλά θα κερδίζω εδώ κτλ. Χωρίς να φάω γκολ. Μετά όμως, για τα play-offs, δηλαδή, οι αγώνες πριν μπει στους ομίλους θα είναι διπλοί. Εύκολο. Εύκολο, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά δυσκολία. 25-26 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας. 15-16 Σεπτεμβρίου ο δεύτερος αγώνας. Εύκολο, παιδιά. Και διπλή play-offs αγώνες 22-23 Σεπτεμβρίου. Αυτά για το τσούλου. Δεν θα βαρεθούμε, δηλαδή. Βλέπετε. Ξεκινάμε εκεί μετά της Παναγίας, 15-20 θα γυρίσει ο κόσμος από τις άδειες, αν φύγει. Και μετά ξεκινάμε, 25 δεύτερος προγραμματικός, ένα αγώνα. Τρίτος προγραμματικός 15 Σεπτεμβρίου και μετά πάμε 22 για τα play-off. Τι γίνεται στο Europa League που θα ήθελα να μην μας απασχολεί, αλλά ας το πούμε και αυτό. Όλα Σεπτέμβρη. Η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο θα ξεκινήσει από τον τρίτο προγραμματικό, μονός αγώνας πάλι, 24 Σεπτεμβρίου. Αν προκριθεί, πάει στα play-off, play-off για να μπει στους ομίλους. Μονό παιχνίδι εκεί. 1η Οκτωβρίου. Τώρα, σε περίπτωση που η ομάδα που κατακτήσει το κύπελο έχει προκριθεί και στο Champions League, πες ότι βγήκαμε δεύτερη, προκριθήκαμε, έτσι, παίρνουμε για τα προγραμματικά του Champions League και παίρνουμε και το κύπελο. Τότε το λεγόμενο καλό εισιτήριο θα το πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Αυτά που λέτε, παιδιά, για το Europa. Θα ήθελα να μην μας ενδιαφέρει φέτος το Europa. Και να κάνουμε focus, που λένε και στα χωριά μας, σε αυτές οι ημερομηνίες. 25 Αυγούστου, έτσι, 15 Σεπτεμβρίου και μετά 22. Για να πάμε για τα σεντόνια. Γιατί τα λέμε αυτά. Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, η δεύτερη θέση, παιδιά. Πάρα πολύ. Αυτό που ακουγότανε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα για μονούς αγώνες, να τη ευκαιρία. Ένα ματσάκι, τάκ και τον πετάς έξω. Θα μου πεις και άμα κληρωθώ εκεί, κάνε τη μαγιά σου. Πρώτη φορά θα φέρουμε μεγάλο σπουδαίο διπλό σε έδρα αντιπάλου. Πρώτη φορά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η ομάδα όμως πρέπει να είναι έτοιμη. Καμαρώσαμε χθες με όλο μας το είναι τα υπέροχα αυτά αετόπουλα του Πάμπλο Γκαρσία, την ΚΑΠΑ 19 που πρόλαβε και στέφτηκε πρωταθλήτρια. Τα παιδιά έκαναν όλε όλε, δυστυχώς, λόγω των καιρών, λόγω της επιδημίας, λόγω του κορονοϊού, σε έναν άδειο ναό. Όμως αυτό δεν μειώνει καθόλου το ότι κέρδισαν ένα ακόμα αίτητο πρωτάθλημα, στόφα πρωταθλητών, σπουδαίοι χαρακτήρες, αγωνιστές, παιδιά που ξεχυλίζουν από ταλέντο, από πάθος, από τρέλα για το άθλημα, από αγάπη για τα τέσσερα γράμματα και για το έμβλημα, δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, και ποτισμένα με πνεύμα Ινδιάνου, με πνεύμα Πάμπλο Γκαρσία. Λένε οι Κινέζοι, οι μπαγάσιδες, γιατί έχουν πει και ωραία πράγματα, μία φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις, είναι πραγματικά πολύ ψαγμένο, διότι η σκηνή που είναι η φωτογραφία, το στιγμιότυπο, το εσταντανέ που λένε, που είναι ο Πάμπλο και παραλαμβάνει το τρόπαιο και το μετάλλιο από τον Αντρέ Βιερίνια, είναι τόσα πολλά σε ένα κλικ. Τόσα πολλά μαζεμένα. Τόσο ΠΑΟΚ, τόσο πάθος, τόσο αξιοπρέπεια, τόσο χαρακτήρας, τόσο δύναμη, τόσο αρχές, τόσες αξίες μαζεμένες σε μία μόνο φωτό από δύο ανθρώπους που, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι οι μόνοι που έχω βάλει νούμερο και όνομα σε φανέλα.
Και είναι εκεί το παρελθόν, είναι εκεί το παρόν και εγώ λέω ότι εκεί είναι και το μέλλον σε αυτή τη φωτογραφία. Βάλτε το μυαλό σας τώρα να δουλέψει τη μέλλον. Μπορεί να μιλάω για τον Αντρέ σαν πρόεδρο, σαν τεχνικό διευθυντή. Μπορεί να μιλάω για τον Πάμπλο Γκαρσία σαν προπονητή της ομάδας και του χρόνου στην ΚΑΠΑ 19. Και αυτό μέλλον είναι. Μπορεί και αλλού. Μπορεί στην πρώτη ομάδα. Μπορεί ο ένας να είναι προπονητής και ο άλλος να είναι ακόμα παίχτης. Μπορεί ο ένας προπονητής και ο άλλος διαθλητικός διευθυντής. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Η φωτογραφία φώναζε ΠΑΟΚ από μόνη της. Δύο άνθρωποι που υπήρξαν βέβαια και συμπαίκτες, τρέφουν τεράστιο σεβασμό και εκτίμηση ο ένας και για την αξία την ποδοσφαιρική και μετέπειτα την προπονητική, γιατί ο ένας έχει σταματήσει, αλλά και για το χαρακτήρα, τις αρετές, την προσωπικότητα του άλλου. Μικρά πραγματάκια το προδίδουν αυτό. Πόσταρε η γυναίκα του Πάμπλο Γκαρσία, που δεν είναι καμία που ξημεροβραδιάζεται στα social media, ούτε το συνηθίζει. Γιατί έχει άλλες και άλλους που είναι, το έχουν ρε παιδί μου, πολύ περισσότερο. Στη φωτογραφία λοιπόν, οι δύο κορυφαίοι, έγραψε, εκεί που αγκαλιάζονται τη στιγμή της απονομής. Δεν θέλω να πάρω τα φώτα και να κλέψω καλά λόγια από τα πιτσιρίκια, τα οποία πρέπει να αισθάνονται πραγματικά ευλογημένα που βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάντοτε, και όχι μόνο η δική μου γενιά, αλλά και η προηγούμενη γενιά, πιστεύω και οι επόμενες γενιές, πάντοτε είχε μία συμπάθεια στα παιδιά που έβγαιναν από τα σπλάχνα. Βέβαια ήταν και τα πρώτα τα οποία τρώγαν τον πινελίκι άμα κάτι δεν πήγαινε σωστά. Δείτε λίγο την περίπτωση του Κλάους, δείτε λίγο την περίπτωση του Πέλκα. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν εσείς όμως δουλέψετε όπως δουλεύετε, με το κεφάλι στη θέση του, με τα μυαλά στη θέση τους, με αγάπη για το έμβλημα, με αγάπη για το σύλλογο, για την ιστορία του, για τις αρχές του, παράλληλα ζήσετε ναι ως νέοι τη ζωή σας, αλλά με μια γραμμή που θα λέει είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν μπορώ συγγνώμη, δεν μπορώ δυστυχώς να ζήσω όπως ζει ένα 20χρονο παιδί, να κάνω τις καταχρήσεις, τα ξενύχτια, τα ποτά, τα ένα, το ένα, το άλλο. Είσαι αθλητής. Και όταν λοιπόν θα διαλέξεις αυτό το δρόμο, αυτός ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Αλλά θα είναι και γεμάτος με εμπειρίες που δεν μπορεί να τις ζήσει ένα άλλο 20χρονο παιδί. Να φοράει το έμβλημα, να μπαίνει, να γίνεται ένα με το σύλλογο, να αποθεώνεται από τον κόσμο, να εισπράττει την αγάπη και αν είναι σωστός και εντάξει, αύριο να λύσει και το πρόβλημα της ζωής του με ένα, δύο, τρία μεγάλα συμβόλαια. Δεν καθαρίζω λαιμός με τίποτα. Τώρα εντάξει, τώρα εντάξει νομίζω. Καμάρωσα λοιπόν κι εγώ αυτά τα παιδιά. Νιώθουμε μία, να πω και όσοι είμαστε πατεράδες, και μία πατρική ανησυχία για αυτά τα παιδιά, να μην χάσουν το δρόμο τους, να μην παρασυρθούν από τα φώτα της δημοσιότητας, από τον εθνικό αερομεταφορέα που είναι το καλάμι, να μην καβαλήσουν, να μην ψηλωθούν. Δυστυχώς υπάρχουν καλοθελητές μανατζαρέοι που πέφτουν από δίπλα, τους φουσκώνουν τα μυαλά και είδαμε τι τύχη είχαν αυτοί που βιάστηκαν να φύγουν. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, αν μου επιτρέπουν κιόλας και οι γονείς των παιδιών, σαν γονιός θα το πω, δουλέψτε πιστοί στις αρχές που έχετε πάρει από το σπίτι σας, από την ομάδα, από τους προπονητές σας, από τον Πάμπλο, και δεν υπάρχει περίπτωση να αδικηθείτε. Θα έρθει η στιγμή της δικαίωσης, χρειάζεται όμως δρόμος. Θέλει δουλειά, η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 19, που μπορεί να είσαι ο κορυφαίος
όλων στην αντρική ομάδα είναι ένα δύσκολο γεφύρι το οποίο πρέπει να διάβεις. Μπορεί να υπάρχει αυτοπεποίθηση, βεβαίως και καλό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη, ναι, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας. Και βέβαια, στον πάγκο να είναι ένας άνθρωπος που δεν θα σε χαντακώσει, που δεν θα σε υποτιμήσει, που δεν θα σε προσβάλλει, που στην πρώτη στραβή όταν θα μπεις δεν θα σε θάψει, που δεν θα σε πετάξει έτσι μέσα σε έναν αγώνα. Άιντε, γιουρούσι, βάλ τον τώρα και ό,τι γίνει, λέω τώρα, έτσι, απλά μου έρχονται σκέψεις στο μυαλό, τι να κάνω, έχω κατεβασιές, που θα προσέξει, που θα πάει να παρακολουθήσει τις προπονήσεις, που θα έχει άποψη. Δεν το έκανε αυτό. Ούτε αυτός φέτος, κάπως λίγο, ο Ρουμάνος καθόλου, δεν είχε καθόλου, δεν είχε καθόλου μάτια, δεν είχε καθόλου τίποτα, δεν υπήρχε. Και έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαρήκαμε, καμαρώσαμε τα παιδιά, κάποια από αυτά θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα, κάποια έχουν ανέβει ήδη, ο Μιχαηλίδης, έτσι. Λοιπόν, θα τους δούμε, ο Τζόλης ήδη μπήκε, όπως είπαμε, θα τους δούμε. Με την φτερούγα, με την προστασία όλων μας τα παιδιά αυτά. Αυτή η χρονιά θα είναι μια χρονιά που περισσότερο από κάθε άλλη θα στραφεί το βλέμμα, για πολλούς λόγους, όχι μόνο οικονομικούς, στην Ακαδημία. Αυτή στις Ακαδημίες που κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην ομάδα. Δεν μπορεί ο τελευταίος που ήρθε από εκεί να είναι ο Δημήτρης Οπέλκας. Άρα υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν θα τους πούμε εμείς πώς, είναι η δουλειά τους και ξέρουν αυτοί πώς θα γίνει η μετάβαση, η ενδυνάμωση, ξέρω εγώ, η διατροφή, η ψυχολογία, η εκγύμναση. Αυτό είναι άνθρωποι που είναι η επιστήμη τους. Τους πούμε εμείς τώρα, προπόνησε τον έτσι να δυναμώσει εκεί ή να κάνει αυτό. Εμείς πιο πολύ μιλάμε για τη συμπεριφορά, για την νοοτροπία, για το γύρω-γύρω. Μας επιτρέπετε να πούμε μια κουβέντα. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Ζουμουσού από το μαγευτικό Κιλκής. Γεια σου Γιάννη Κατουρτζίδη! Τενταχόμ, φίλε, δεν υπάρχει. Κορυφαίος! Κορυφαίος εδώ και χρόνια. Λοιπόν, ζουμουσάκια μου, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε γρήγορα, να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε. Κρατάω τη φωτογραφία αυτή που είναι ο Πάμπλο μαζί με τον Αντρέ. Δύο τεράστια κεφάλαια που η ομάδα τα πρόσεξε, που η ομάδα τα έχει στους κόλπους της, στις αγκάλες της και δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι το παρόν, είναι και το μέλλον αυτή η φωτογραφία. Αυτή στην Bayern, αυτή στην Liverpool, αυτή στην Barcelona, αυτή στη Real, αυτή στη Milan που έδωσαν πόστα, όχι γλάστρα, είμαι, έρχομαι, φωτογραφίζομαι, σφίγγω δύο χέρια, βάζω ένα χαμόγελο προκάτ και φεύγω. Μιλάμε για ουσιαστική παρουσία. Ασκούν διοίκηση ο Ρουμενίγκε με το Χένες. Χρόνια καθορίζουν τα πάντα. Λέω στην Bayern που την παρακολουθώ, ας πούμε, από παιδί περισσότερο. Άρα δώσε τα κλειδιά σε ανθρώπους που γνωρίζουν και αυτοί έχουν ήδη ένα μεγάλο πλεονέκτημα με τον άσχετο ξένο που θα έρθει. Νιώθει ΠΑΟΚ, νιώθει Τούμπα, τα καλά μας και τα στραβά μας, γιατί έχουμε και στραβά, τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι θυμικού, είμαστε μια ομάδα με εσωτερική ταραχή, με αναπουμπούλα, κυλάει αίμα στις φλέβες μας, όχι τίλιο. Όλα λοιπόν τα έχουν ζήσει αυτοί, πήραν πολύ μεγάλη δόση από ΠΑΟΚ και την κουβαλάνε μέσα τους και στο μυαλό τους και στην ψυχή τους και σε συμπεριφορά τους, και ο Παύλος και ο Ανδρέας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ, εδώ. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και βε. Πάμε γραμμές. Πάμε να βοζίνουν τα λαμπιόνια. Να μιλήσετε εσείς. Θυμίζω πριν πάμε στις γραμμές, Κοφίνι, υπέροχο εστιατόριο στον Εύωσμο.
2-31-60-11-3-3-3, 25 Μαρτίου 79, καταπληκτικά πεντανόστιμα πιάτα από το σεφ Γιάννη Φιντάνη, χειροποίητα, έχει εξαιρετικά πράγματα σε υπέροχες τιμές, με τις γνωστές αποστάσεις στα τραπέζια, με ασφάλεια και εταιρικές εκδηλώσεις, τα πάντα όλα στο Κοφίνι, στο πιάτο σου τα δίνει Κοφίνι, στον Εύωσμο. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Τους έχεις κάνει τους τέσσερις τους υπόλοιπους που αναβοσβήνουν. Μια μεγάλη γυρισιά, κυρίες και κύριοι. Γιώργο! Λοιπόν, και εγώ να ευχηθώ καλή πορεία να έχουν τα παλικαρία μας και όλα τα παιδιά που βγαίνουν από τις ακαδημίες. Αλλά θέλει, παλικάρια μου, προσοχή. Ανεβαίνετε και θα ανεβείτε ένα γολγοθά. Προσέξτε, γιατί πολλά ταλέντα σβηστήκανε. Χαθήκανε έτσι. Χαθήκανε. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μία συμβουλή. Πάρτε μερικές φωτογραφίες από αυτά τα ταλέντα τα οποία σβήσανε και μερικές φωτογραφίες αυτά τα ταλέντα και μεγάλοι ποδοσφαιριστές και αθλητές που παραμένουν τα μεγάλα ονόματα. Προσέξτε. Δεν δείτε τι έκαναν οι μεν και τι έκαναν οι δε. Πολύ σωστά το λες. Τι ζωή είχαν, τι συμπεριφορά, τι προπόνηση, ακριβώς. Πόσο προσιλωμένοι ήταν. Και με λείπει στην καρδιά και στην αγχωριά μου που το λέω, το τελευταίο παράδειγμα, ο μεγάλος Κλάος Αθανασιάδης. Αυτός το έχασε μετά, δεν το έχασε στην αρχή. Ναι, το έχασε μετά, το έχασε και σε ηλικία μεστομένη. Μεγάλος, ναι, μεγάλος. 27, 28, ήταν πόσο ήταν. Καταστράφηκε και να ψάχνει η ομάδα. Ούτε στη β' κατηγορία να ψάχνει ομάδα. Ποιος? Ο Κλάος Αθανασιάδης. Η ζωή είναι γλυκιά. Τα κλέδια είναι γλυκιά. Οι γυναίκες είναι πολλές. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και άμα δούνε ποδοσφαιριστή. Και... Ακριβώς. Και ειδικά και στους γονείς οι οποίοι καβαλάνε και αυτό το καλά είναι και λένε τα παιδιά μου, ο γιος μου είναι ο Μαραντόνα, ο γιος μου είναι ο Μέση, ο γιος μου είναι ο Ρονάντο. Τελευταίο παράδειγμα, να πάμε για τον Πορτογάλο. Στα 34 του με 35, ο άνθρωπος τις προπονήσεις οι οποίες κάνει, έχει με λεφτά πληρών και κάνει, αλλά κάνει προπονήσεις. Σώμα του, το σώμα του είναι 22-23 χρονών ανθρώπου. Θα έχει βγει από καλούπι, ρε παιδί μου. Δεν σταμάτησε ποτέ, φίλε. Ποτέ. Η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Έχει πολλές στερήσεις. Για να πάτε μπροστά, θα στερηθείτε πολλά πράγματα. Σας εύχομαι αναγκαστικά. Καλή πορεία. Έτσι είναι. Υπάρχει εκεί, υπάρχει ένας να το ρωτήσουν τι ζωή έκανε. Ακριβώς. Ρωτήστε τον. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Ειδικά τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Χαθήκανε. Καταστραφήκανε γιατί δεν είχαν το σωστό μυαλό. Έτσι, έτσι είναι Γιώργο μου. Έτσι. Αυτά δεν μου λέει τι ώρα παίζουμε στο κύπελο. Στο κύπελο, νομίζω 9.30, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι σίγουρα τώρα το Σάββατο 8.30, έτσι, με όφι, και μετά νομίζω 9.30. Θα μπω να το δω, θα σου πω. Και μετά τι παιχνίδι έχουμε στο... μετά το κύπελο μετά, που παίζουμε. Μετά τους φίλους μας έχουμε. Το συμπολίτη. Ναι, ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Τους γεια σου Γιώργο, γεια, γεια, γεια. Πάμε, ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς στο στράτο. Καλώς τον. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι κάποιος ανεκδιήγητος δικαστής στην Επιτροπή Δεοντολογίας έβγαλε ψήφο υπέρ του να υποβιβαστούν ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Α, ναι, χθες αυτό. Ναι. Γιατί προσέφυγαν εναντίον ενός μη ποδοσφαιρικού οργάνου που δεν έχει καμία σχέση με την ΕΠΟ στα δικαστήρια. Ναι. Και οι ίδιοι δεν κινήθηκαν αυτεπαγγέλτος να ζητήσουν τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού που ο οποίος προσέφυγε το ίδιο πράγμα στα δικαστήρια γιατί ο ΠΑΟΚ προσέφυγε στα δικαστήρια κατά μιας επιτροπής. Φίλε, ο εδεσαίος παράγοντας είναι ποταμός ευφυΐας και επιχειρημάτων μπροστά τους. Να ξέρεις. Εγώ έχω πάρει απόφαση δηλαδή. Να ξέρεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε αυτή τη χώρα που ζούμε, εάν έρθει ποτέ κάποιος ο οποίος είναι άξιος,
θα πρέπει να ξυλώσει μέχρι και τα πλακάκια από την εξώπορτα, ούτε καν από το χολ. Πώς μπαίνουμε σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, στην πόρτα, θα πρέπει να ξυλώσει και τα πλακάκια από τον κοινό. Και το χαλάκι που λέει καλώς ήρθατε. Ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το ένα πλακάκι στο μπάνιο που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Όλα είναι μπέζ, εκείνο έχει λουλούδι επάνω. Είναι το ένα το μοβ το πλακάκι. Αυτή η χώρα για να πάει μπροστά θα πρέπει να φτάσει στον πάτο και να έρθει κάποιος και να πει πολίτε όπως είναι επιπλωμένο να τα πετάξει όλα έξω και να τα ξαναχτίσει από την αρχή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία που έχει ποτιστεί στο DNA της υπάρχουσας γενιάς, ωραία, της υπάρχουσας γενιάς που περιλαμβάνει ανθρώπους από ηλικία 30 μέχρι 70 και μένα μέσα, έτσι. Ναι. Και έχει εμποτίσει και τους νεότερους σε ηλικία, μπορεί να αλλάξει, ακόμα και να ξεκινήσουμε από τώρα, θέλει τουλάχιστον 100 χρόνια για να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή η Ελλάδα του σήμερα να γίνει η Ελλάδα του αύριο. Θα πρέπει να γίνουν κοσμοσυχωρικά γεγονότα, ας πούμε, για να αλλάξει. Σεντίνο, με μουσικό υποπόδιο. Για πάρτι σου. Πολύτε και το σπίτι φίλε, λατρεύω αυτές τις πρόσδες δεκαετία 80 που είναι μπροστά, φίλε, είναι Ομήρο Οδύσσια, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να πω λίγο για τα ποδοσφαιρικά. Να πεις ό,τι θες. Δυστυχώς, ναι. Τα παιδιά που είναι σήμερα στον ΠΑΟΚ, στην ΚΑΠΑ 20, στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 17, πληρώνουν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόεδρο τον Ιβάν Σαββίδη και είναι μια ομάδα η οποία είναι διψασμένη για τίτλους και διακρίσεις. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε 44 πρωταθλήματα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πει ο ΠΑΟΚ σήμερα ότι διώχνω τους πάντες, κάνω μια νέα αρχή και ξεκινάω με τα δικά μου παιδιά μια καινούργια ομάδα για να χτίσω την ομάδα του μέλλοντος. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από τίτλους. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνομαι ΠΑΟΚ για τους τίτλους. Υπάρχει ένα μικρό αλλά, συμφωνώ σε αυτό που λες, υπάρχει ένα αλλά. Φέτος περισσότερο από ποτέ και λόγω κορονοϊού και λόγω πολιτικής που αποφασίστηκε, γιατί τόσα χρόνια δύο χαρτιά κάθε χρόνο, Στράτο. Έτσι, φέτος περισσότερο από ποτέ. Τρία. Ναι, όχι δύο, τρία. Εντάξει, 2,8. Εγώ σου λέω, ναι. 2,8, δηλαδή ναι. Τα 800 χιλιάρικα που τα βάζεις. Έχεις εσύ 800 χιλιάρικα, έχεις το σελάρι. Ούτε σε μονόπολης. Ούτε σε δραχμές εγώ πιστεύω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι. Περισσότερο από ποτέ θα γυρίσει το βλέμμα, να ξέρεις. Ναι, εντάξει, σίγουρα γίνεται κατά ανάγκη. Απλά το γεγονός είναι ότι ενώ μπορούσε να γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, η ομάδα είναι τόσο πιεσμένη για τίτλους και τόσο στρεσαρισμένη για να κατακτήσει, ναι. Διότι τώρα είναι το momentum της, τώρα είναι η στιγμή της. Ναι. Το γεγονός ότι έφυγε ο Λουτσέσκου πέρυσι ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για το σύλλογο, διότι είχε για μία τριετία το πρωτάθλημα στην τσέπη για πλάκα. Αυτός ο Ολυμπιακός ανέκδοτο ο φετινός, επί Λουτσέσκου, θα πέρναγε με σκορ σερών από την Κούπα. Ακόμα και την άδεια. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Απλά σκέψου αν τώρα υπάρχει η ανάγκη και η πίεση για τίτλους, ναι. τι πίεση υπήρχε πριν προτριετίας, Στράτο. Έτσι, δηλαδή επί 10, επί 20, επί 50. Ναι. Τσακωνόμουν με φίλους και γνωστούς από Θεσσαλονίκη, ποιος Σαββίδης και τι θα κάνει αυτός και σιγά μην πάρει το πρωτάθλημα με αυτόν. Ενέτη 2015-2016 τώρα, δεν μιλάω για 7 χρόνια πίσω, το 12 ας πούμε που ήρθε και το 13. Μιλάμε το 16-17 που άρχισε να σμπρώχνει ο άνθρωπος. Όταν είπαμε ζούμου σου, πολλοί ηρωνεύτηκαν, έτσι. Όταν είπαμε ότι ζούμε μεγάλες στιγμές και τι έρχονται οι στιγμές. Με κοιτούσα περίεργα. Ήρθανε και έρχονται. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα, για να μην κρατώ και τη γραμμή. Θεωρώ ότι το να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να χτίσει μια ομάδα μόνο με δικά του παιδιά είναι ανέφικτο. Δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι, αντί να έχει χρυσές εφεδρίες,
να παίζουν 6 με 7 παίκτες της ακαδημίας, έτσι ώστε σωστό. Να βάθος στο rotation. Σωστό. Αντί για τον κάθε Λεβέκ, τον κάθε Αζεβέδο, τον κάθε Τόσκα, τον κάθε Χατσερίδη. Το πας πολύ μακριά. Βέρμπλουμ. Θα έφτανα και εκεί. Θα έφτανα και στους τωρινούς. Βέρμπλουμ, Στοχ, Μπίσεσβα, εγώ και Ροντρίγκο θα σου έλεγα. Γιατί να μην παίζει το παλικαράκι. Τι τόσο τρομερό είναι. Έτσι. Ροντρίγκο, εγώ θα σου πω. Δεν τον υποτιμώ τον παίχτη, αλλά δεν είδα δά κάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτοί οι παίχτες κοστίζουν στον πάγκο 8 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο finance fair play θα είχες με μείον 8 εκατομμύρια. Μην το συζητάς. Έγινε Στράτο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Έλα Κωστάκη. Και συγγνώμη που περίμενες. Έλα Κωνσταντίνε μου. Έλα. Δεν πειράζει αγόρι μου. Δεν πειράζει. Έλα αδερφέ μου. Έλα. Σε ακούω. Ζουμουσού αδερφέ μου. Αν δυνατά με Σταύρο Παζαρέντσε. Θα με πεις αν είναι να φέρεις κανένα Σταύρο Παζαρέντσε κάποτε, αν μπορέσεις. Να κανονίσω να έχω καμιά άδεια, να πάω στο γήπεδο μαζί με τα φιλαράκια, μέσα στο αμάξι να ακούσουμε την εκπομπή μόνοι μας εκεί πέρα να γουστάρουμε. Ναι, ναι. Γιατί θέλει πολύ ένταση, εδώ δεν μπορούμε. Επικοινώνησα ήδη μαζί του, γιατί πέρσι το καλοκαίρι ήταν με την Παπαμακαρίου στα δίδυμα στο χωριό, φίλε. Πάω διακοπές στο χωριό και βλέπω, με το που σκάω στην πλατεία, βλέπω αφίσα, η κλασική αφίσα χωριού, πανηγύρι. Ναι, τάδε Αυγούστου, Σταύρος Παζαρέτης, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λέω, με δουλεύετε, ρε παιδιά. Ναι. Κάτι άλλο. Είπες για τους MasterChef, για τους κριτές. Ναι. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, θα έπαιρνα τον Κοτσόπουλο που είπες στον κοντό. Είδες τι παρλά έχει. Είναι και πάνθυρος, είναι και στη δίκη του Πανιωνίου. Μεγάλος γάτος, φίλε. Βάλ τον, αφήτεψέ τον εκεί στην Αθήνα, να μην μπορούν να μελάνε παλιπέωτες. Ξέρεις γιατί. Γιατί έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια... Τόσα μαγειρέματα στο ποδόσφαιρο. Α, μπράβο. θα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη. Θα βρει τη συνταγή της επιτυχίας. Α, μπράβο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε. Τι να τον κάνω εγώ τον Τζάκ τον Αγγελίδη, ρε φίλε, που ξέρω 8 γλώσσες. Πού θα πάμε να πούμε. Σε σεμινάριο γλώσσων. Ναι. Μπορείς να χτυπήσεις το γροθιά στο τραπέζι εκεί πέρα. Όχι. Τι ας σε κάνω. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να πω κάτι και για προπονητές και για τέτοια πράγματα, αλλά λόγω ότι η ομάδα έχει κρίσιμα μάτς, δεν θα πω Κώστα. Βλέπεις ότι και εγώ δαγκώνομαι. Πάω να βλέπω πω και... πολύ πολλά πράγματα. Πάω αν και... δηλαδή συναντούσα, πώς το λένε αυτό το παλικάρι, Φάμπε, πώς το λένε. Τον? Τον τεχνικό διευθυντή που ήρθε, ρε παιδί, που θα λέει Φάμπε, κάπως έστω. Όχι, όχι, όχι. Όλα Φρέμπε. Φρέμπε. Και τον όχι Φάμπε. Φρέμπε. Ρέμπε. Καλά, και δεν, είναι από το, δεν βγαίνει από το ρέμπελος, είναι ρέμπε, κανονικό ολοκληρωμένο. Λοιπόν, Σάββατο έρχεται. Σάββατο, αν με ρωτούσε, ναι. Έξω από την τούμπα αυτός και ο πρόεδρος ή ένας, ρε εσύ, είσαι να πούμε, δεν ξέρεις πολλά πράγματα, βλέπεις ποδόσφαιρο, δεν ξέρω σαν κοιτάς. Καταρχήν δεν θα ξεκινούσε έτσι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αναγκάζομαι, δεν θέλω, αλλά πρέπει. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι ο Κώστας ο Ιπποκράτης που βγαίνεις στον Τσαρό. Α, όχι, όχι. Άμα μετά πάει αυτό το πράγμα. Πού είσαι ρε χορευτή. Τι είναι αυτά ρε παλιοποιότητα που λες για μας. Άστο, τέτοια θα είναι. Θα τον έλεγα τι εσύ να κάνεις. Εσύ είναι που έχεις βγάλει τον όρο παλιοποιότητα και θα μόνες σημικώνουμε. Εσύ είσαι. Χάσε από τα αυτιά τον Ρουάρντα. Θες να παίξεις μπάλαρες στο ΠΑΟΚ. Θέλω, έλα εδώ. Τον καθηγητή τον Μπίσεσβαρ, τον Μπρίγιο. Έχεις 7-8 παιδιά. Τέλος πάντων δεν θα πω για προπονητή, έχεις φυτεμένα παιδιά, έχεις την ΚΑΠΑ 19 ή τι να πούν που δεν το λένε και πάνε να βάλουμε μπρος, τελείωσε φίλε. Όσοι φύγουν και τελείωσε. Δεν θα πω θα για προπονητή, πρέπει... ξέρετε ποιον τα παίρναμε για προπονητή, ναι. Που το σεβόμαστε όλοι και δεν, θα ανατριχιάζαμε δεν ξέρουμε. Και μπορεί μόνο να, του άκουσμάτου. Μπορεί να μείνει αυτός, μπορεί να μείνει αυτός, μπορεί και να φύγει, δεν ξέρω. Αν δεν έμενε. Να σου πω κάτι Κώστα μου, κάτι πολύ σημαντικό. Χωρίς να αλλοιώσει τη φιλοσοφία του. Και ναι. Το σκεπτικό του ο καινούριος τεχνικός διευθυντής θα πρέπει όπως αυτός θα κοιτάξει να περάσει τα δικά του πράγματα έτσι και ήδη υπάρχοντες στο σύλλογο να τον ενημερώσουν εγώ δεν λέω να τον καπελώσουν προσέχω τις λέξεις έτσι να τον ενημερώσουν, να τον κατατοπίσουν να του δείξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τι παίζει εδώ έτσι όχι να του επιβάλλουν πράγματα, αλλιώς θα είναι μια γλάστρα, δεν υπάρχει λόγος. Και άσε μετά να ναι. Λένε οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί ήταν πέναλτι, δεν ήταν και ιστορίες, ήταν φάω. Άσε να τρελαίνονται. Θα τα σηκώσουν όλα, το λέω. Ερώτηση. Μια κίνηση πρέπει να γίνει. Ερώτηση, Κώστα. Ναι. Πέρσι δεν μας βάλανε εμπόδια με τη διαιτησία. Αν πέρσι βάλανε... δεν κυνηγηθήκαμε ανελέητα. Πέρσι, άπειρες φορές, δεν ξεκινήσαμε με μείον βαθμούς. Πέρσι όπου μας έβρισκε δεν προσπαθούσαν να μας βάλουν εμπόδια παντού.
Η ομάδα. Είχα ομάδα όμως πέρσι, φίλε. Είχες ομάδα, τελείωσε. Και ήξερε ο άλλος, είχε τα κακάκια είχαν φτάσει, φίλε, στη λευκή κάλτσα με την ανάποδη ρακέτα τη Σταυρωτή. Ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι... Το βλέπω στο βλέμμα τους. Δεν χάνουν αυτοί, ρε μπίμπι. Δεν χάνουν, άπραγμα. Είναι ένα οπαδό τη Χάρδινη απ' έξω και με βλέπει. Λέω, θα σε συναντήσω τέταρτη φορά. Κανόνι στην πορεία σου. Θα σε συναντήσω πάλι. Θα τρεις και δεν προλαβαίνει. Ο Μάνταλος ξεκίνησε βαράκια. Άμπραβο, ξεκίνα τα βαράκια να σκώσει το κύπελο. Τι γίνεται. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Βάλε μπρος για το Σταύρο να ξέρουμε τι γίνεται. Σε φιλό, σε φιλό. Ναι, πάμε εδώ. Πέσαμε 23-10-287-888. Παιδιά, ο καινούριος τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, πείτε το τέλος πάντων όπως θέλετε, υπάρχουν, δεν θα κολλήσουμε στην ονομασία. Έρχεται το Σάββατο, ήδη έχει παρακολουθήσει παιχνίδια. Ήδη έχω την αίσθηση ότι η αντίδραση που η ομάδα έβγαλε στο ΟΑΚΑ με το Βάζελο οφείλεται σε ένα μικρό βαθμό και σε αυτό, ότι ο καινούριος κρίνει και δεν θα βασιστεί στο τι έχεις κάνει πριν από ένα ή δύο χρόνια ή τρία. Νομίζω δεν θα κολώσει καν να μπει σε διαδικασία μεγάλων ονομάτων που ίσως θεώρησαν ότι έδεσαν τον γαϊδαρό τους και τώρα ας είμαστε και λίγο ραχάτι, ας είμαστε και λίγο... Σίκεμε καντάρ. Έτσι έχω την αίσθηση. Και δεν το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, ωστόσο επειδή τους έζησα 10 χρόνια, μεγάλωσα εκεί, πήγα στα σχολεία τους, σπούδασα τη γλώσσα τους, τους γνωρίζω όσο κανέναν άλλον λαό πέρα από τον ελληνικό. Τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχουν συγκεκριμένες φιλοσοφίες. Πολλά στραβά σαν λαός, πάρα πολλά. Αλλά έχουν και συγκεκριμένα σημεία στα οποία τους παραδέχεσαι. Η οργάνωσή τους είναι ένα από αυτά. Αυτός λοιπόν, αν έρθει και έχει γνωριμίες, ατζέντα, προγραμματισμό, πλάνο, μέθοδο και αυτά τα συντεριάξουμε με το δικό μας ενθουσιασμό, με τη δική μας τρέλα, με τη δική μας λατρεία για την ομάδα, για το σύλλογο, με την κάψα που υπάρχει πάντα διάκριση, με το ποτάμι λαού που πάντα είναι εκεί λάβα να κάψει όποιον μπει στο διάβα του, με, με το τρελό πάθος της οικογένειας του Ιβάν και της οικογένειάς του. Όλα αυτά λοιπόν, αν βρούνε και έχουν ξεκάθαρους και ξεκαθαρισμένους ρόλους, που αρχίζει η δική μου η δουλειά, που τελειώνει η δική σου, που μπαίνω στα δικά σου χωράφια, που μπαίνεις εσύ στα δικά μου, δεν υποψιάζομαι τίποτα, απλά λέω τι, καθαρά τι θέλω να δω. Τότε σκεφτείτε λίγο την προηγούμενη φορά που ταιριάξαν τα χνότα μας με έναν Γερμανό, πού πήγαμε. Ηρωνευόντουσαν όλοι όταν ήρθε ο Ρεχάγκελ. Ηρωνευόντουσαν όλοι. Καλά, ο γέρος και πού ήταν και τα έχει παρατήσει και σιγά μην και σιγά έτσι και σιγά αλλιώς. Δουλεύω τότε στον Αλφα, στον Αλφα News και είμαι στο ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα, μεταδίδει ο Αλφα το παιχνίδι, Πετρουλάκης Νίκος στην περιγραφή και μαθαίνω ότι έχει έρθει και κάθεται στα επίσημα ο Ότο Ρεχάγκελ. Εγώ τότε δουλεύω στο ραδιόφωνο του Αλφα. Μιλάμε τώρα, να σας πω χρονιά, 2001. Μαθαίνω λοιπόν ότι είναι ο Ρεχάγκελ στα επίσημα της Τούμπας. Πάω, τον χαιρετάω, έχω σπουδάσει γερμανική φιλολογία, σπουδάζω δημοσιογραφία, καλώς ήρθατε στη χώρα μας, καλή τύχη στην Εθνική. Θα μπορούσαμε να πούμε δύο κουβέντες στην τηλεόραση. Παιδιά, ο άνθρωπος σηκώθηκε από τα επίσημα, τον πήρα από το χέρι. Ότο, ανεβήκαμε τα σκαλιά, χτυπάω στην πόρτα, μέσα ο Νίκος κάνει περιγραφή. Λέω, Νίκο, έλα Κωστή, έχω το Ρεχάγκελ έξω, τον θέλεις? Λέει, τι, έχω το Ρεχάγκελ έξω. Λέει, πού, πώς? Και ενώ έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, βάζουμε το Ρεχάγκελ μέσα στο booth,
και του κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν του πάει γούρι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς χρονιά. 2002 ήτανε. 2001, 2000, περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιατί τη λέω την ιστορία. Βγαίνοντας από τον booth, ο άνθρωπος με ευχαρίστησε, μου λέει, πού ξέρεις γερμανικά, του είπα, σπούδασα και τα λοιπά, ήμουν στην Γερμανία, έτσι. Λέω, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, λέω, κύριε Ρεχάγγελ. Εκτός τώρα μικροφώνων, εκτός. Πώς τα βλέπετε. Κούνησε το κεφάλι και μου είπε μία κουβέντα που την θυμήθηκα πιο έντονα από κάθε άλλη φορά το βράδυ που σηκώναμε στην Πορτογαλία το Euro. Εκείνη την 4η Ιουλίου του 2004. Μου είπε το εξής. Πόσα χρόνια έζησες, λέει, στη Γερμανία. Λέω, έζησα, λέω, 9 χρόνια. Ναι. Και μετά εδώ, ε. Ναι. Ας σου απαντήσω, λέει, σε αυτό που με ρωτάς. Κάθισε ο άνθρωπος, εγώ ένας παγκοσμίως άγνωστος, κάθισε, καταρχήν με εμπιστεύτηκε, γιατί δεν ανέβηκε χωρίς τον το παλίδι. Του είπα, θα μεταφράσω εγώ. Με εμπιστεύτηκε. Θα μπορούσα εγώ να μεταφράσω ό,τι να είναι στο κεφάλι μου. Τη μεγάλη ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ και τέτοια θα μπορούσα να πω. Άνετα, έτσι. Ήρθε όμως επάνω και κάθισε μετά και συζητούσε μαζί μου. Και μου είπε το εξής. Όταν καταφέρω, όχι αν καταφέρω, όχι υποθετικός λόγος, όταν καταφέρω και ταιριάξω και μπορέσω και ενώσω τα καλά χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς οι Γερμανοί προπονητές, η νοοτροπία μας, με τα καλά που έχετε εσείς ως ιδιοσυγκρασία, ως λαός, ως ποδοσφαιριστές, τότε θα πάμε εκεί που κανένας δεν φαντάζεται και κανένας δεν το πιστεύει αυτή τη στιγμή. Αυτό. Το χαιρέτησα, μου έμεινα ξέχαστο βέβαια, γιατί ήμουνα και στα ξεκινήματα και έφυγε. Κατέβηκε πάλι κάτω στα επίσημα. Κάνω αυτή τη μικρή αναφορά στο παρελθόν, γιατί πραγματικά θέλω να πετύχει αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Έρχεται στο πιο δύσκολο καράβι, έρχεται σε έναν οργανισμό που έχει πάρα πολύ πίεση, θέλει άμεσα αποτελέσματα, θέλει και εξορθολογισμό στα λεφτά, αλλά θέλει και τίτλους, θέλει και σπουδαίες μεταγραφές να έρθουν και πολλά να μην ξοδέψουμε και τα χούγια και τις περιέργειες τις δικές μας να τις απορροφήσει, να τις καταλάβει, να τις κατανοήσει, να προσαρμοστεί, να προσαρμοστούμε. Και τις επιθυμίες μιας οικογένειας που πληρώνει, πάντοτε αυτός που πληρώνει θέλει να ξέρει τι γίνεται. Απολύτως λογικό. Και έρχεται σε μια ομάδα που ήδη πριν αναλάβει ο άνθρωπος έχει ακούσει γκρίνιες. Και ποιος είναι αυτός και πού τον βρήκαν και πού ήταν. Εδώ τα είπαν και για τον Άρνεσεν, δεν θα τα πούνε για τον Ρέμπε. Ούτε τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο και ούτε πρόκειται να τον μάθω φυσικά. Εμένα με ενδιαφέρει να παράξει έργο και να δούμε πράγματα. Γιατί π.χ. ας πούμε από τον Μπράνκο δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Δεν τον άφησαν, δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέμε το συμπέρασμα, ρε παιδί μου, τι έκανε αυτός. Θα έχουμε να θυμόμαστε ένα Μίσιτς. Μεγάλη πρίκα μας αφήνει, ένα παίκτη βεβαίως. Δεν αντιλέγω. Που πόσταρε κιόλας εχθές μέσα από το κρεβάτι του πόνου στον Άγιο Λουκά. Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά. Λεβέντη μου, όλες οι προσευχές μας μαζί σου να είναι. Όλες. Να πάνε όλα καλά. Και γρήγορα σιδερένιος. Και να χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ με σένα μέσα. Εννοείται. Με σένα. Κολώνα στο κέντρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε! Και κάθε πίκρα καίμε! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, όπου και να βρίσκεστε, είτε εδώ από κάτω, στη Λέοντο Σοφού και στην Φράγκον γωνία, είτε στην άλλη άκρη της γης, σε Αμερικές, Αυστραλίες, Οκεανίες, βόρειους, νότιους πόλους, την αγάπη μας, τη θετική μας αύρα, την ενέργειά μας. Ζουμου σου λέμε, ζούμε τις μεγάλες στιγμές, τις ζούμε. Και μια μεγάλη στιγμή είναι αυτή για την οποία κάναμε λόγο στη φωτογραφία, στην ίδια φωτογραφία, ο Πάμπλο με τον Αντρέ. Δύο εμβληματικοί, δύο φιγούρες, δύο χαρακτήρες, δύο μορφές τεράστιες, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα, με τα δικά του χαρακτηριστικά, με την δική του τεράστια προσφορά στην ομάδα. Καμαρώσαμε τα πιτσιρίκια, γι' αυτά κάναμε την κουβέντα μας.
Γιατί κατέκτησαν ένα ακόμα ΑΕΤ το πρωτάθλημα και ο λόγος είναι τώρα στη μετάβαση, στο πώς η ομάδα δεν θα πάει σε νέα λάθη, σε μεταγραφές που θα κλείσουν την πόρτα σε ένα τέτοιο παιδί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει κανένας Χατσερίδης, να έρθει κανένας Βέρμπλουμ, κανένας Αζεβέδο, κανένας Τόσκα, κανένας Λεβέκ, κανένας Μουλέν, κανένας από όλους αυτούς με μηδαμινή προσφορά. Έτσι, θα προτιμήσω να δοθεί ευκαιρία σε ένα από αυτά τα παιδιά και αν αξίζουν. Αν δεν αξίζουν, δεν επιμένουμε και λέμε όχι, εγώ αυτόν θα βάλω. Να του δοθούν οι ευκαιρίες και η ομάδα να βγάλει από τα σπλάχνα της και πάλι σπουδαία ταλέντα που σίγουρα από κάποιους περαστικούς τουρίστες θα έχουν πολύ μεγαλύτερη προσφορά στο σύλλογο και με πολύ λιγότερα ζημιογόνα κατάσταση. Με πολύ λιγότερα λεφτά, έτσι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς 23-10-287-888. Θυμίζω, Tenda Home, Γιάννης και Γιώργος Καντουρτζίδης, κορυφαίοι σε Tenda, 430-011 ανατολικά και στην Πολύχνη όμως δυτικά, εκεί στην Αγνώστου Στρατιώτη ενεβαίνοντας, έχει και τον εκθεσιακό χώρο, έχει το κατάστημα. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η εκλεκτά πεντανόστιμα, απλωμένος ο χώρος έξω, πήρε και το δίπλα χώρο Δημήτρης και έτσι τρώτε τα εκλεκτότερα κρεατικά στην πόλη, πεντανόστιμα. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, γι' αυτό είναι τόσα χρόνια στην κορυφή. Και φυσικά, Κλιμάρτ, Κραυγιάς και Δελφών, αυτός είναι ο νούμερο ένα στον κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση. Μπείτε και στο klimart.gr, στο e-shop, να δείτε τι και πώς και πού έχει βάλει και τι έχει περάσει ο Κώστας και ο Σες, Ντάκιν και όχι μόνο. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Σελάρα. Ο έμπειρος, ο έμπειρος παίρνει πρώτος μετά το διάλειμμα, φίλε. Καταρχήν, θα ξαναευχηθώ στο Ρέμπι καλή επιτυχία και να σπάσει αυτή την κατάρα κάθε χρόνο και καινούργιος τεχνικός διευθυντής. Δύο κουβέντες τις είπαμε τώρα, που εκεί πέρα. Με την παρουσία του, με την πορεία του, να σπάσει αυτή την κατάρα, να μείνει και για δεύτερη σεζόν και να έχει μόνο επιτυχίες. Ναι. Εγώ θέλω αυτό που είπες και εσύ, θέλω στοχευμένες, λίγες κινήσεις, γρήγορους παίκτες και στη σκέψη και με στο γήπεδο και με πλούσιο ταλέντο. Δηλαδή δεν έχει σημασία να κάνει ποσότητα με την ποιότητα. Μπορείς να φέρεις 2-3 παίκτες που να κάνουν τη διαφορά και να προωθήσεις και πιτσιρικάδες, νεαρούς παίκτες 19 και να τους παντρέψεις και να βγάλεις ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ναι. Και χωρίς να σου κοστίσει και ο Κούκος Αεδώνη. Έτσι. Θυμίζω, ο Λίνο δεν πληρώθηκε ακριβά. Ο Μάτος, αυτή είναι ελεύθερη, έτσι, και ο Λίνο και ο Μάτος. Ο Κρέσπο, ψίχουλα. Ναι. Ο Σορλέν, ψίχουλα. Δηλαδή, μιλάμε για 3-4 παίκτες που γράψαν ιστορία στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Μη, γιατί βλέπω μια ανησυχία. Να, λέει, άμα πάρουμε ελεύθερους, ο Λίνο, ελεύθερος. Ο Κρέσπο, ελεύθερος. Ο Μάτος, ελεύθερος. Και τον Πρίγιοβιτς γύρω στο 4 που τον πληρώσαμε. Τον πληρώσαμε. Ήταν πολύ εύστοχη επιλογή. Απλά δεν ήρθε ελεύθερος ο Πρίγιοβιτς. Ναι, μεταγραφή. Ο Σβιντέρσκι. Και το Σβιντέρσκι τον πληρώσαμε. Ήρθε ελεύθερος, ήρθε μεταγραφή. Τον πληρώσαμε και αυτόν, βέβαια. Αρκετά χρήματα. Ναι. Αρκετά. Βέβαια. Ναι, ναι. Τότε θυμάμαι, χτυπιόμαστε με την Ιταλική Φιωρεντίνα, ποια ήταν. Ναι, ναι. Δηλαδή. Παίκτες. Αλλά θέλω να σου πω, ο Μάτος, ας πούμε, ο Μάτος και ο Σάκοφ που ήρθαν μαζί. Πόσο πολύ πρόσφεραν και ο ένας που έφυγε και ο άλλος που είναι ακόμα εδώ. Μιλάμε, ρε παιδιά, για δύο παίκτες που υπήρχε και τότε γκρίνια, το θυμάμαι στα τηλέφωνα την επόμενη μέρα, γιατί έρχονται από ομάδα που διαλύεται και είναι ελεύθεροι και τη σιγά τώρα και δεν τους έπαιρναν άλλα να ήταν τόσο καλοί. Κι όμως, παιδιά, ορίστε. Άρα, κορυφαίο παράδειγμα είναι ο Κρέσπο, πόσες ομάδες έριξε και είναι αυτό, το κορυφαίο στόπερ με τις λιγότερες κάρτες και τις περισσότερες ουσιαστικές παρουσίες στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ θέλω αν μπορέσει να, αυτό φυσικά δεν με τα δίδεται, αλλά να βάλει τη σφραγίδα του, γιατί αυτό είναι η δουλειά του προπονητή. Εγώ τους Γερμανούς, σαν Γερμανούς δεν τους γουστάρω. Δηλαδή, το πιο καλό έχω να θυμάμαι είναι ο Ρεχάγκελ. Αλλά δεν μπορώ να, τους, να γνωρίσω τη μαχητικότητά τους και ότι δεν θέλουν να χάνουν, ρε φίλε. Ναι. Αυτό θα το ήθελα για την ομάδα μου, για την εθνική μας, όπως είχε κάνει και ο Ρεχάγκελ. Δηλαδή, θέλω αυτή την οτροπία. Αν μπορέσει έστω ένα κλικ, ένα ερέθισμα να δώσει όλη την ομάδα. Θυμάσαι τους δύο Γερμανούς που είχαμε. Όλοι στην ιστορία, φίλε, τη δική μας, δύο Γερμανοί. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω τώρα μπροστά μου τίποτα. Εγώ νομίζω ένας, αλλά για αυτό το όνομα του δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ένας παίκτης, ένας προπονητής.
Ναι, ένα παίκτη, ναι, γιατί δεν θυμάμαι και το όνομά του βασικά. Να το βάλω κουζάκι! Θα το βάλω κουιζάκι μέχρι και τις 10. Βάλω το κάτι να το βρω. Χρειάζεται στο ίντερνετ τώρα, θα το βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ρωτήσουν. Θα το πούμε τώρα, τότε τώρα. Πρόσεξε. Ο ένας, σίγουρα που θυμάμαι εγώ παίκτη, ήταν ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Αυτός, ναι. Άλλο γερμανό παίκτη δεν είχαμε. Και εγώ δεν θυμάμαι άλλο. Ο προπονητής. Ο προπονητής που είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι σίγουρα αν ήταν γερμανός ή αυστριακός, αλλά νομίζω γερμανός. Ήταν ο Heinz Herr. Μπορεί να ήταν και αυστριακός τώρα νομίζω. Τέλος πάντων. Αλλά και η γερμανική νοοτροπία όλη αυτή στην Αυστρία είναι μουσχαναθρημένη με γερμανική νοοτροπία όλη. Τώρα θα μπορώ να το περίμενε. Γερμανός προπονητής. Να, καλά θυμόμουν. Τώρα μπήκα στο Google. Αυτοί οι δύο, μήπως κάνω λάθος. Νομίζω με άλλους Γερμανούς δεν είχαμε ένα από τις εθνικότητες που είχαμε τη λιγότερη τριβή, ας πούμε, και τη λιγότερη συνύπαρξη. Ο Τρίμχολτ παίκτης, ο Χέρ προπονητής. Heinz Herr κιόλας ήταν με ούμλαουτ. Και τον λέγαμε Heinz Herr. Μάλιστα. Πάντως, Κωστή, αυτή η χρονιά, ένα είναι σίγουρο, δεν θα μοιάζει με καμιά από τις άλλες. Και όσον αφορά και τις συγκυρίες και όλα, την τύχη και πώς θα γίνουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς κόσμο, μονά παιχνίδια. Όλα είναι όλα διαφορετικά. Και τα δικαστήρια που περιμένουμε εντός των ημερομηνιών να βγουν και να αποδώσουν δικαιοσύνη, να λάμψει η αλήθεια, επιτέλους, να τιμωρηθεί ο βρώμικος, να δικαιωθεί ο καθαρός, έτσι απλά, φίλε, τα λέμε. Δεν χρειάζεται επιστήμη. Εμείς γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Είπαμε, αν έκανε κάτι με μια ομάδα να πέσει, αυτοί δεν το έχουν πει, ούτε θα το πούνε. Τι να πούνε, ρε φίλε. Γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς, ρε φίλε. Και ούτε θα αποκτήσουν ποτέ. Δεν γίνεται. Έτσι, έτσι, άλλοι κόσμοι είναι. Άλλοι κόσμοι. Έγινε, Στελάρα μου. Γεια σου, Κωστή. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Θα πούμε το μεσημέρι, ναι. Χαίρομαι που σας άρεσε χθες το μεσημέρι το αφιέρωμα που κάναμε στα Ζεϊμπέκικα. Δεν προλάβαμε, παιδιά, ούτε το 1/10 από αυτά που θέλαμε. Σας υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε πάλι. Ναι! Yes. Γεια σας! Ναι! Άντε, ρε Κωστή. Έλα, Τάσο μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, αγοράκι μου. Τα βρήκες τα ονόματα, τα βρήκες. Έχει κερδίσει ένα τραπέζι στην Αγόκολα στον Δημήτρη με τα εξαιρετικά κρέατα. Αγόρι μου. Μια καφετιά τάσιμο από το Μπαμπουκίδι. Τάσο, δεν ήμουν σίγουρος αν ο Heinz Herr ήταν Γερμανός ή Αυστριακός. Και χωρίς βοήθεια. Και χωρίς. Αγόρι μου, για πες. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, βέβαια δεν πειράζει. Καλό είναι να μερικά πράγματα να επαναλαμβάνονται. Έχουμε μπλέξει με γυναικωτούς, ερμαφρόδιτους και αρκουδοπούχες στο νερό, κόλλα μοσχάρια. Έτσι, φίλε. Αλήθεια λες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, σε μια άλλη πραγματικότητα δική τους, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πω. Από την υπέρμετρη αλαζονία τους πηγάζει αυτό το πράγμα. Από πού πηγάζει δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι θεωρούν αυτούς το επίκεντρο του κόσμου, ότι είναι μόνο αυτοί και κανένας άλλος. Είναι να τρελαίνεσαι πάντως. Πρώτη φορά βλέπω αυτός που κάνει έναν αγώνα υποτίθεται για να διαλευκάνει κάτι, στην τελική να θέλει να τεινάρει τα δικαστήρια και να προσπαθεί να διαφορετικοποιήσει και στις αλχημίες να καθυστερήσει τις εξελίξεις. Αυτά, φίλε, οι αντιφάσεις αυτές δεν έχουν προηγούμενο. Μα από εκεί καρφώνονται. Από εκεί καρφώνονται, Τάσο. Μόνοι τους καρφώνονται από αυτό. Ο καθαρός, φίλε, επιζητά λαχταρά, επιταχύνει τις διαδικασίες για να αποδείξει αυτό που λέει. Ο υποτιθέμενα ένοχος να θέλει να δικαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά με επιτροπές πραγματικά αδέκαστες και ανεξάρτητες. Ναι, ναι, ναι. Όχι φρουτοπία, όχι φρουτοπία, όχι Λόλεκ και Μπόλεκ. Ναι. 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 Λοιπόν, και οι άλλοι που υποτίθεται ότι κάνουν τον αγώνα, ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω, εκτός από το άλλο το καράτι που πιάσανε, μήπως ταυτόχρονα έχει και... Δεν ξέρω. Και κανένα καράτι, πιθανότατα. Και κανένα καράτι και ξεφόρτωσε τίποτα χειρόμπαλες εκεί σανό. Πιθανότατα. Με τους τόνους, με το φτιάρι το ταΐζουν το κανό εκεί πέρα κάτω. Κι όμως, φίλε, με τον το μπουρί της σόμπας. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ φαντάζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η ΑΕΚ λέει συνεχίζει και είναι η παλιά ΑΕΚ, όπως λέει και ο φίλος με τη μακρόχρονη ιστορία. Ναι, ο Θουβού. Ναι. Λοιπόν, και όταν
κάνουν, να φανταστείτε ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι από τους επικεφαλείς του ΟΕΠΑ, αν έχουν σχέση με την παλιά ΠΑΕ, γιατί θα έπρεπε να κουβαλήσουν και το, και το ξέρεις. Και το χρέος. Ναι. Των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι, όχι, λέει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν έχουμε καμία σχέση. Και φυσικά αυτό είναι αυταπόδεικτο, ότι όποιος παρατηρήσει το σήμα έχει εξαφανιστεί το 1924. Φυσικά. Το λάθος, λάθος που έκανε ο συμπολίτης που τα άφησε ίδια, έτσι, και το σήμα και όλα. Ο λάθος, το λάθος που έκανε ο Άρης. Και τρέχει τώρα. Κατάλαβες. Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν κάνεις μια τέτοια διαδικασία, έτσι, φροντίζεις να αλλάξεις πράγματα. Βέβαια, γιατί αυτοί έξω θα δώσουν έμφαση και θα προσέξουν και τη λεπτομέρεια για να καταλάβουν άμα τους λες αλήθεια ή ψέματα. Δεν είναι εδώ και άμα είσαι χαϊδεμένος. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, Τάσο, με αυτό που κλέβει τα ασημικά και τα χρυσαφικά σε μια αίθουσα, σε ένα χορό, και κάποια στιγμή στην πόρτα λένε «Στοπ, παιδιά, δεν βγαίνει κανένας, κλειδώνουμε, θα υπάρξει ανιχνευτής μετάλλων». Γιατί κλέψανε τα ασημικά εδώ της οικογένειας. Όλοι λοιπόν λένε «Βεβαίως θα μας ψάξετε». Ένας παιδάκι και λέει «Όχι, γιατί να μας ψάξετε και τι είναι αυτά και που ξέρετε τι βρακή φοράμε και θα μας δείτε από μέσα μας και είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων». Ποιος φωνάζει, φίλε, αυτός 1-0. Θα φωνάζει ο ένοχος, αγόρι μου. Έτσι, όλος ο κόσμος θα πει «Βεβαίως ρε παιδιά, ελάτε ρε παιδιά, να δικάσουμε, τι 6 Ιουλίου θες, 6 μπορείς τώρα μεθαύριο, μπορείς μεθαύριο». Κωστή, μα ξέρεις κιόλας, οι ελληνικές ταινίες γι' αυτό μείνανε στον χρόνο αναλύοντες και διαχρόνικες, γιατί η ταινία που λέει «Φωνάζει ο κλέφτης και στις μέρες μας επαναλαμβάνεται». Ακριβώς. Είναι μια πραγματικότητα. Και όσον αφορά, πάντως, επειδή ξεκίνησε την μουσική που είπες για τα συγχαρητήρια στον Παύλο και στην ομαδάρα του, που όπως θυμάμαι τώρα, Κωστή, και να κλείσω με αυτό, επίσης κάτι τσουβαλοπροβιές και κάτι κλασσομπαρίες των Ερτζιανών, ναι, που βγαίνανε και ξεφτιλίζανε και λένε, ναι, ναι, ο Πάοκ σε ξεφτιλίζει που σε στέλνει προπονητή στην Άντερ 17 και στην Άντερ 19. Φίλε. Και σε έχει για πέταμα, ναι, 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 γιατί οι γνώσεις έχεις εσύ από προπονητή. Αυτό ήταν, περίμενε, αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, ότι σε παραπετάνε, ήταν το ένα, το δεύτερο μετά μυρωδιάς, λέει. Δεν σκαμπάζει τίποτα, δεν ξέρει που πάντα τέσσερα, κατάλαβες. Άσε, φίλε, έχουμε τέτοιους, έχουμε, δεν βαριέσαι. Αυτό που του βάλατε την ταμπέλα του λαϊκιστή, ότι και καλά, ναι, δεν είχε καμιά παιχνική αξία, πουλούσε λαϊκισμό. Ο τίποτα, δεν είχε παίξει πουθενά. Ναι, τίποτα, ήταν στην Άνω Ραχούλα, στο κάτω κοροϊδοχώρι και στα Άνω Πετροκέρασα. Γεια σου Τάσε, σε ευχαριστώ, φιλιά, πάμε εδώ. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Γεια σου Άκη, έλα. Βλέπω να παίρνει από τη Χαβούζα γάτο εκεί ο άλλος, που δεν τον αρέσει να του λένε κατανόμαστο. Ναι. Αλλά τον αρέσει από τον Τάσος που δεν μπορώ να το πω γιατί θα χάσω τη γλώσσα μου. Να το γράψεις για να το λες εσύ εκεί. Δεν πειράζει. Ακούνε, φίλε, ακούνε. Το ξέρω που ακούνε, ναι, το ξέρω. Σου είπα, εγώ ήμουν κάτω και άκουγαν τη δική σου εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, να σε θυμίσω κάτι. 2001. Ναι. Δεν ήξερα που ήσουνα. Ναι. Ξέρεις γιατί. Ποιος μου το θύμισε. Για πες. Ο Γρηγόρης, ο Αρναούτογλου. Α, ναι φίλε. Ναι, ήμασταν 2001, ήμασταν Extra Sport. Νομίζω. Κάτσε, Alpha News πριν να σου. 2001. Το 2000. 2000 ήμουνα Alpha News. 2000... Δύο Extra Sport, σωστά. Άρα το ένα ήταν με το Ρεχάγκελ. Το 2001 τώρα, ναι, ήταν. Ναι, ναι, αλλά πότε, άκου λίγο να, γιατί το θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Ναι. Το 2001, τι θυμάμαι, που συνάντησα τον Γρηγόρη, έτσι. Ο λόγος. Στη Γενική Κλινική ήμουνα. Ναι. Μετά από ένα μήνα, τώρα δηλαδή 20 Ιουλίου. Ναι. Τότε το 2001, γεννήθηκε η κόρη μου εκεί. Α, εκεί μάλιστα. Συνάντησα τον Γρηγόρη. Ναι. Που γινόταν το ανιψάκι του. Το ανιψάκι, α, ναι. Γιατί, ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε και με λέει, καλά δεν με ακούς ρε, με κάνει. Πού να σε ακούσω ρε, όχι δεν σε ακούω. Λέω, εγώ ακούω τον Κωστή, πρόσεξε, επίθετο δεν έλεγα τον Κωστή, ναι. Ποιος είναι, άμα δεν ξέρεις τον Κωστή, τι κάνουμε ρε, λέω. Και μου λέει ο ίδιος, καλά δεν το ξέρεις. Μαζί, μαζί φαντάρι, ήμασταν. Ναι, ναι, δεν το ξέρεις, λέει, είναι στο άλλο, εγώ είχα χάσει τότε. Γιατί ανά 2-3 χρόνια άλλαζες, ξέρεις. Όχι, 2. Πενταετίες έκανα. Τότε. Δεν είμαι εύκολος στις αλλαγές, να ξέρεις. Λοιπόν, να βάλω και ένα κουίζ στα παιδιά που θα πάνε
τώρα. Ναι. Ποιος σταμάτησε τον ανασχηματισμό. Με προκαλείς. Ρωτώντας με αυτό, ξέρεις ποια είναι η απάντηση τώρα. Πες τη μόνη σου, ποιος. Αυτός ένα μηδέν. Άκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Με προκαλείς. Κωστή, πρώτη φορά σε πιάνω αδιάβαστο, λέει ο Σάκης. Ο Πάλτσερ Νάι ήταν επίσης. Όχι, φίλε. Συγγνώμη, αλλά εσύ αδιάβαστο. Πάλτσερ Νάι μπορεί να ήταν στην Μπάγερν προπονητής, αλλά ήταν Ούγγρος. Δεν ήταν Γερμανός. Λοιπόν, ούτε εννοείται, ρε παιδιά. Ούγγρος. Δεν ήταν. Όχι, όχι. Λάθος κάνεις. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μα έχω κάνει λάθος, θα το πω, ρε παιδιά. Δεν είμαι παντογνώστης, να πούμε. Ούτε το παίζω πολύ ξέρω. Ναι. Έλα. Παύλε! Πού είσαι, μωρό μου? Ω, εδώ. Ού. Τσερνάει Γερμανός ήταν, ρε. Όχι, ρε. Ούγγρος. Έφεγε το τεχνικό. Ρε, μην μπερδεύεστε. Τα πολλά τα πέναλτι. Ο Πάλ Τσερνάει ήταν Ούγγρος, δεν ήταν Γερμανός. Για πες μέσα στο μηχάνημα. Ναι, θα μπω να δω. Θα μπω να δω. Αν με τρελάνετε. Και θέλω να... Γιατί άνθρωποι, είμαστε, ξεχνάμε κιόλα. Δεν θα με τρελάνετε εσείς τώρα. Εγώ ξέρω ότι ήταν ο καλύτερος που έπαιζε το τεχνικό offside. Λοιπόν. Τους έβγαζε όλες τις ομάδες, τους έβγαζε στη γραμμή όλους. Τους λοιπόν. Αμυνόμενους. Το βρήκες κιόλα. Ο Πάλτσερνάι, η μοίρα έχει τάσει να παίζει περίεργα παιχνίδια. Ο Πάλτσερνάι 83, ο μεγάλος Πάλτσερνάι. Ο Ούγγρος προπονητής καθοδήγησε μαεστρικά τον ΠΑΟΚ σε δύο αναμετρήσεις με τους Βαβαρούς. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Μπερδευόμαστε με το. Είπαμε. Και ο Λόραν ήταν, είμαι μυρωδιάς, αλλά όχι και τόσο. Είμαι μυρωδιάς, αλλά όχι και τόσο. Και ο Λόραν ήταν Ούγγρος. Καλά, το, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και ο Λόραν, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά. Είχε έρθει τότε με την Μπάγερ Μονάχου και κάναμε το φιλικό με τη Βόρεια Ελλάδα, την εθνική Βορείου Ελλάδος, όταν έφυγε από εμάς. Πήγε στην Μπάγερ και ήρθε στο Κωνσταντόπουλο και παίξαμε. Ακριβώς. Κι άλλος μου γράφει. Λάθος είσαι, λέει, ο Πάλτσερ Νάι ήταν Γερμανός. Πήγαμε μαζί με τον Νικόλα και το δώσαμε και λουλούδια τον αυτόν. Τον Λόρα του συγχωρημένο. Ναι. Λάθος κάνει. Υπάρχει. Υπάρχει ξέρω, να σου ήθελα, πω. Είπαμε. Ήθελα λίγο να βγω έτσι, ναι. Να σε μιλήσω. Να μου πεις ότι θες. Στεναχωριέμαι από υφυπουργός ο άλλος. Θα γίνει υπουργός τώρα. Αθλητισμού. Είδατε, παιδιά. Αυτό που λέει ο Παύλος, το είπαμε χθες το μεσημέρι. Όχι απλά δεν τον υποβιβάζει, όχι απλά δεν τον ξυλώνει τον Playmobil, θα του δώσει υπουργείο. Θα έλα, σε ρωτάω εσένα θα λοιπόν. Κάνει αναβάθμιση, θα για, κάνει. Γιατί είναι να μην του κάνει, δεν έκανε αυτά είναι που του είπαν. Επιτυχημένος, πήγε στο δικαστήριο του Ηρωδότου και πέρα του ποδοσφαιριστή. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Βεβαίως τα θυμάμαι. Που είχαν γίνει. Ό,τι ναι, του είπαν τώρα, έκανε. Φίλε. Γιατί να μην τον επιβραβεύσει, Παύλε. Δεν είναι αποτυχημένος. Ο άνθρωπος είναι κάτι καλά τώρα. Τα έχει κάνει έτσι. Όλα σαν τα μούτρα του Playmobil. Στο Playmobil, στο περιβάλλον του. Αυτό λέει, ναι. Παύλε. Εγώ ναι. Ό,τι μου είπαν το έκανα. Βεβαίως, πάρε ναι. Την επιβράβευσή σου ναι. Τώρα. Πάρε την αναβάθμισή σου, την προαγωγή σου. Κοίταξε τώρα, νοικιάζουν και τα γραφεία εκεί πέρα. Έχουν υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις. Δεσμεύσεις. Πρέπει να εκπληρωθούν όλα αυτά, όπως λέει και ο Τάσος. Πώς τους λέει αρκουδομπούχεσον. Παύλο, έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Με ακούς? Έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Κάερε στα Φερμιτίδο Λεβαντάρσε οπλιγατόριο! Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς? Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη! Ζούμου σου λέμε για τα πάντα και με! Και τι άλλο μου. Λέω εγώ! Πες το! Εμείς μαζί για έτσι. Μια ζωή! Μπιζίμ Πάοκ! Άρε Παυλάρα, γεια σου Τριβανίσιέ μου! Γεια σου Μπιζίμ Πάοκ! Τι γίνεται, ναι! Γεια σας! Τελευταίος πριν το διάλειμμα. Καλώς το παιδί! Για πες ποιος είμαι. Μίλα λίγο ακόμα. Έλα αγόρι μου. Μίλα λιγάκι, λιγουλάκι. Πες δυο τρεις λεξούλες ακόμα και θα σε καταλάβω. Για πες. Άντε ρε, θα το πω ρε. Δεν σε έχω, δεν σε έχω. Χάσει ρε το συγκρό, δεν είχα ίντερνετ να πω δε. Δεν σε έχω φίλε, δεν σε έχω. Τζούρα από Αιγαίο. Όχι ρε φίλε, όχι ρε, θα με τρελάνεις ρε. Όχι ρε, ρε. Πού είσαι ρε μαθηματικέ γαμό το πελά μου, πού είσαι. Δεν μπορούσα να δω τίποτα να δω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Πενταετία, τετραετία τουλάχιστον έχουμε να μιλήσουμε. Όχι ρε Τζούρα από Αιγαίο, όχι ρε φίλε, θα με τρελάνεις ρε φίλε. Ναι ρε, μας έχουν βάλει εδώ στην καραντίνα ρε. Όχι ρε φίλε. Πού είσαι μαθηματικέ μου, μαθηματικέ μου, πού είσαι, Τζούρα από Αιγαίο. Τι κάνεις τώρα, έτσι να βρήκα, λέω πού είναι το παλικάρι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
Μας ακούτε τι τώρα από το Space FM, μας πιάνεις εκεί. 92 και 2. Τώρα από το ίντερνετ. Δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά. Ναι. Στο ραδιόφωνο απευθείας δεν πιένε. Ναι. Σας έχω εδώ στο πήλιο. Θα έρθει εκεί η ομάδα φέτος, το ξέρεις, ε. Αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, θα σε φιλοξενήσω. Εκεί θα γίνω. Εγώ δεν τι δουλειά έχω εγώ. Δεν η ομάδα θα έρθει. Έλα, κάνουμε κουλιαμάρα, φίλε. Θα έρθω να πιούμε καφεδάκι στη δροσιά. Ναι. Θα έρθει εκεί, λογικά στο πύλιο, εκεί θα έρθει για προετοιμασία. Δεν έχει εξωτερικό. Μακάρι. Εκεί μακάρι. Στα ευλογημένα τα μέρη σας, μέσα στη δροσιά, μέσα στο πράσινο, μέσα στον παράδεισο θα έρθει, φίλε. Τι κάνεις, Τζούρα από Αιγαίο, πώς είσαι? Εδώ καλά, είμαστε, περνάμε. Είχαμε δύσκολο χειμώνα φέτος με πολλές καταστροφές. Πιστεύω θα τα είδατε και στο. Τα είδαμε. Δεν υπάρχει τίποτα δρόμοι, όλα έχουν διαλυθεί τα πάντα όλα. Έτσι, καταστροφή. Εντάξει, καραντίνα, Κώστα, έτσι κι αλλιώς. Εγώ καραντίνα περνούσα να πω. Ναι. Τι να πω, τι να κάνω. Τώρα που συντονίστηκα. Εντάξει. Τώρα μη σε χασώ, γιατί ήσουν από τους πλέον πιστούς και αγαπημένους και καθημερινούς. Και πάντα, λέω, πάντα τελειώναμε με πάω, έχουμε φωνή, με πάθος, ναι. Με τρέλα, με... Γεια σου Τζούρα από Αιγαίο, λοιπόν, σε φιλώ! Σας φιλώ, σας φιλώ! Σε χαιρετώ, σε περιμένω αύριο! Φιλιά, φιλιά! Γεια σου μαθηματικέ μου, γεια! Πω πω παιδιά, ακροατής αρένα, μιλάμε τώρα, αυτός είναι, έχει να πάρει 3 χρόνια, είμαι εγώ εδώ, τουλάχιστον 4 χρόνια. Μιλάμε για καθημερινός, μιλάμε για ζουμουσάκι, για παοξάκι τρελό στο πήλιο. Ο μαθηματικός, ο Τζούρα από Αιγαίο, Πολύ χαίρομαι όταν εμφανίζονται φίλοι μας που τους είχαμε χάσει λόγω του ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκεί για το σήμα. Τώρα βέβαια λέει ότι ακούει μέσα από το ίντερνετ, αλλά μιλάω για τα παιδιά στην Καβάλα, μέσα από το Space FM, μέσα από το 92 και 2, εκείνη την πλευρά που μας ακούτε και ήρθατε και πάλι κοντά μας. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Θυμίζω ότι η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη μας. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, 47-43-12. Θα πάρετε τηλέφωνο για να κλείσετε μεγάλο, μικρό σέρβις, για να κάνετε οτιδήποτε στο αυτοκίνητό σας. Ζητάτε το Λευτέρη Χατζόπουλο, του λέτε είμαι εσταλμένος από τσάτς, λέει ότι είσαι κορυφαίος, ότι κάνεις τις καλύτερες τιμές, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, φανοποιείο, βαφείο, τμήμα ελαστικών, υγραεριοκίνησης. Και βέβαια, εκεί ξέρετε, υπάρχει σφραγίδα της νούμερο 1 οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, της Ελλάς Σέρβις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κωστή, μπορείς να βάλεις λίγο σεντονόβιολα. Ευχαρίστως. Τα δικά μας. Προς γνώση και συμμόρφωση. Δύο μονή αγώνες και μετά play-offs. Καμία άλλη σκέψη πέρα από τη δεύτερη θέση. Καθήκον ιερό προς τον εαυτό σας, προς τον άνθρωπο που είναι εκεί και σας τα έχει όλα έτοιμα, προς αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο που φέτος έχει περάσει δύσκολα γενικότερα, απέναντι υποχρέωση στην ιστορία σας, στις οικογένειές σας, στους ανθρώπους που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τους ενώνει ο ομφάλιος λόρος, ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών με την πατρίδα, το ελάχιστο, δεύτερη θέση και κύπελο. Το ελάχιστο. Για να πούμε ότι μαζεύτηκε στο τέλος η χρονιά. Το αφήνω λίγο αυτό γιατί... Χαιρετίσματα στο Μίμη Λιόλιο, τον παντοτινό ηχολήπτη μου, που καθίσαμε και το φτιάξαμε αυτό. Και άμα βέβαια το πάρει χαμπάρι UEFA, θα μας πάρει και τις σκελές. Έτσι. Ότι βάλαμε το ΠΑΟΚ μέσα στον ύμνο του Champions League. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όταν πρέπει. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Μόνο πάθος, μόνο αυταπάρνηση, μόνο φλόγα σε κάθε διεκδίκηση. Μόνο αυτό, αυτό θέλω να θυμηθούν. Αυτό παιδιά, αυτό. Και μη φοβάστε τίποτα. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Καλώς εμένα... τον Ανδρέα στη Νέα Υόρκη. Καλώς τον φιλαράκι μου στην Αμερική. Κάτσε φιλαράκι μου, καλά είσαι. Where are you, my friend? Εδώ, στο 2:30 το πρωί είναι. Πολύ χάρηκα που άκουσα τον Παύλο, από την Παυλάρα.
που είμαστε ισπανικά, ρε. Τι ντουμ σπίρο σπέρο, τι έλεγε. Αυτά είναι. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσε οπλιγκατόριο. Είναι λατινικά αυτά. Ναι, λατινικά, δεν ισπανικά. Ισπανική τι είναι, λατινικές γλώσσες είναι. Ντουμ σπυροφέρο είναι άλλο. Αυτό είναι σίγουρα λατινικό. Όσο ζω, ελπίζω. Ναι. Όχι, όχι. Αλλά αυτά που λέει τι είναι. Αυτό, ότι να πέσει, πάνε, αυτό είναι το σύνθημα που έχει τατουάζ στο στήθος ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Πάμπλο Γκαρσία το έχει αυτό. Το κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσε οπλιγκατόριο. Είναι το επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Αυτό σημαίνει. Εγώ, Κωστάκη μου, 37 χρόνια στην Αμερική. Ναι. Πριν 3 χρόνια που σ' ακούω εσένα, δεν είχα ξανακούσει τη λέξη. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Ναι, ναι, είναι. Όταν, ναι, είναι το σύνθημα που, με την κορδέλα που δεν την θυμάμαι. Ναι, Αντρέα μου, είναι τι το είναι σύνθημα Παύλο, του Παύλο. Άρα, αυτό ωραία, λέει ο Παύλο. Θα το μάθω σιγά σιγά. Με την Κυριακή, το Σαββάτο τι ώρα να αγώνα. Σάββατο 8:30 με όφη. 8:30. Βράδυ, 8:30. Πάω κόφι, ναι, στην Τούμπα. 8:30 ώρα το βράδυ. Πάω TV, βεβαίως, τώρα πάω TV. Ναι, 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 πάω TV. Είναι. Αγόρι μου. Γεια σου, Αντρέα μου. Να σε γερός. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Μόνο πάω κάρα, φίλε. Έτσι, θα το μάθει σιγά-σιγά. Σε φιλώ. Μεγάλη ανάσα είναι. Γεμίζει το πνευμόνι στο εξωτερικό με ΠΑΟΚ. Παιδιά, για αυτούς που είναι έξω χρόνια και δεν μπορούν, ο ΠΑΟΚ είναι από κούμπι. Είναι ένας ομφάλιος λόρος με την πατρίδα. Έτσι, πολλό μάλλον δε τώρα με το ΠΑΟΚ TV, με τα κανάλια, με το ίντερνετ που έρχεσαι πιο κοντά στην πατρίδα, πιο κοντά στην ομάδα, πιο κοντά στους δικούς ανθρώπους. Με τα Skype, με αυτά τα διαόλια, βλέπετε ότι όσο κακό μπορούν να κάνουν, άλλο τόσο καλό. Σώζουν οικογένειες. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Να στείλω την καλημέρα μου στο Τριβανίσιο. Καλώς το Μοσχοβίτη. Τώρα σε κατάλαβα. Ναι, ναι. Hello, my boy, Andre. Andre, 2:30 το πρωί. What's happening, everything all okay? Έτσι. Yeah. Αν ξέρεις εκεί πέρα, ρε φίλε, νεορκέζε, το Στεφανάκο με τα μεγάλα τα μουστάκια, τον Πόντιο, δώσε χαιρετίσματα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ναι, θα πω το εξής, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Ναι. Τρανό, θα πω για τους φίλους τους συμπολίτες. Ποντιακά πάρα πολύ ωραία παροιμία, πιστεύω να την καταλάβει ο περισσότερος κόσμος. Τρανό βούκαφα και τρανό λόγων μιλές. Μεγάλη μπουκιά. Ναι. Σωστό. Μπράβο. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει πολύ λόρδα και εις τρανών βούκαν, για τα τέλες τρανών λόγων. Ζατί τι δεν κυκοστείς. Κατάλαβες τι είπα τώρα. Πάνω κάτω. Υπάρχει λίγο πείνα, υπάρχει, δεν έχεις να φας μεγάλη μπουκιά. Ναι. Αλλά ο λόγος δεν έχει τίποτα, λες μεγάλο λόγο. Ακριβώς. Για το κύπελο. Λοιπόν, καθίστε καλά, προσγειωθείτε. Μία νόβασον και πεκίκα κάντσον, λένε μια άλλη παροιμία οι πόντι. Γιατί πολλοί το έχουν πάρει ψηλά το να μανέ και ακόμα τα ημιτελικά δεν έχουν τελειώσει. Κλείνει το κεφάλι. Σωστό. Σωστό λοιπόν, αυτό που λες. Δεύτερον, θα στείλω ένα μήνυμα στους φίλους της Αθηναίου Πατριώτης, Παύλα Συμβλένινες, στην πόλη την οποία την αγάπησα και μεγάλωσα εκεί. Θα τους πω ότι δεν άλλαξε στο ελάχιστο όσον αφορά την οτροπία σας από τότε που σας ξέρω από πολύ μικρό παιδί μέχρι και σήμερα. Διότι κάνει τους παλικαράδες πάντα με πλάτες αλωνών. Στα ίσια και παλικαρίσια είστε θρασίδιλοι. Κλείνει και αυτό εδώ. Τρίτο και σημαντικότερο θα πω μια εμπειρία μου, Κώστα, για να τις καταλάβουν όλοι που μας ακούνε τι αλήθειες λέει ο Μοσχοβίτης και όποιος το αφισβητήσει θα του τρίψω το φως στο σπορ στη μάπα. 1983-84 ΠΑΟΚ, Μπάγερ ΠΑΟΚ. Κάνουμε την πρόκληση απέναντι γεμίζει την Τάμφορντ το Ρόντο στον Καναδά με παοξίδικες σημαίες και ελληνικές όλοι η Τάμφορντ. Και μάλιστα με ελληνικά γράμματα γράφεται η Τάμφορντ εκεί να ξέρουν κάποιοι το ξέρουν. Και βγήκαν έξω και το κράβγαζανε για την παοκάρα μας, για αυτόν τον άνθρωπο που από ακτία και μονά δεν πέρασε. Και κάτι ακόμα, ναι, στο Σικάγο βάλανε λοιπόν, έπαιζε ο Ολυμπιακός, έκανε τουρνέ εκεί και κρατάω την εφημερίδα του σπορ και βλέπω φάτες
από το Τωρόντο που είχε έρθει ο Ολυμπιακός και το βάλα στο Ιστράγου και έδειχναν τον κόσμο το Ολυμπιακό. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Δεν γίνονται αυτά. Αυτοί ήσασταν, αυτοί είστε. Μια ζωή. Την αλήθεια δεν την αντέχετε, φίλοι και αδέρφια, δεν την αντέχετε. Και αν μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο κόμπλεξ το οποίο εσείς το σπέρνετε εδώ εντέχνος για τη Βόρεια Ελλάδα το έχετε εσείς. Γιατί αυτή η ομάδα χωρίς τίτλους σας έχει κατακεραυνώσει και δεν γίνει για μια ζωή. Και τώρα που ήρθαν και οι τίτλοι, τώρα που ήρθαν και οι τίτλοι τα τελευταία χρόνια, εφιάλτης φίλε. Με μας ξυπνάνε στον Ολυμπιακό. Πρόσεξε, στον Ολυμπιακό βλέπεις. Κάνουν επιτυχίες στην Ευρώπη, την άλλη φορά αποκλείσαν πια από τη Μίλαν. Και το, πέντε λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτός είναι ο καημός τους, κατάλαβες. Γιατί κανέναν άλλον δεν έχουν αντίπαλο. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, η ΑΕΚ τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε αυτοί που τους χαλάμε τη μανέστρα. Και δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν οι Μοσκοβίτη μου να μας πάρουν και στο άρμα τους, κατάλαβες. Να μας κάνουν να γονατίσουμε. Ποιο να μας πάρουν σε άρμα. Εμένα μας πήραν τον καιρό που ήμασταν πτωχαδάκια. Ακριβώς. Ακριβώς. Που είναι καλή μονό τους. Και στο, θα το πω για άλλη μια φορά. Δεν γονατίζει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Τον Ιβάν το Σαββίδη θα το νιώσετε πολύ γερά στο παιδί σας. Έτσι. Πάρα πολύ γερά. Για να μην πούμε άλλο. Έτσι, έτσι. Πόντιος κύριοι, ακούτε με κάκαλα κυριολεκτικά. Και κλείνω πώς θα με αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχω την πεποίθηση και από εμπειρία και από το λίγο που ξέρω από ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο από το ένστικτο μου, ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα τους ισοπεδώσει. Πίστεψτε με. Τα αυτονόητα, αυτά δηλαδή που προσδοκούμε κι εμείς. Τώρα στα play-offs λες, για τους υπόλοιπους αγώνες, ε. Μακάρι φίλε. Ποιος δεν το θέλει. Εννοείται, το θέλουμε όλοι, μαέστρο μου. Ναι. Είναι γιατί προδόθηκα από το πρώτο παιχνίδι, διότι έδωσα βαρύτητα στο κύπελο που πήγαμε και δεν δηλαδή, μπορεί να πάει πίσω η ομάδα μπροστά θα πάει. Και μας, ναι. Τέλος πάντων, αυτό που είδα, ευελπιστώ ότι ήταν πυροτέχνημα και αυτό να κρατήσει μόνο. Χαλαρά θα είμαστε εκεί που ξέρεις, τέσσερις και κύπελο. Αυτά εν ολίγες και θα τα πούμε από εβδομάδα, αδερφέ Κωστάκη μου. Γεια σου μαέστρο μου, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε εδώ, καλημέρα σας, ναι. Άρε Κωστή, άιντε ρε παιδί μου. Τι γίνεται, καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την συζήτηση με μια εκπομπή, με μια ερώτηση απέναντί σου. Πες μου Βασίλη, λοιπόν. Μου, τι θες. Ποια ομάδα κατάφερε μέσα σε 17 δευτερόλεπτα να φάει 2 γκολ, μπορείς να απαντήσεις. Σε 17 δευτερόλεπτα να φάει 2 γκολ. Ναι, να βρεθεί πίσω στο σκορ 2-0. Φοράει κυτρινά. Κοντά είσαι, πάμε παρακάτω. Φοράει και μαύρα. Έχει σήμα τι, έχει σήμα ποιο. Έναν με μια σπίδα. Ένα θεό. Μάλιστα. Νομίζω. 17 δεύτερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτά τα ρεκόρ τα κάνουν σπάνιες ομάδες. Δεν είναι τυχαίες. Δεν θέλουμε να τις ονοματίσουμε. Αλλά τους βγάζω το καπέλο γιατί θέλουν να λέγονται μεγάλες ομάδες που δυστυχώς δεν γίνεσαι μεγάλη ομάδα αν δεν είσαι μεγάλο λαό. Για μένα, κατ' εμένα, έτσι. Ναι, αυτό φυσικά. Να θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω στα δικά μας. Βγήκε ένα δικαστήριο χθες, δεν ξέρω αν το διάβασες. Το είπα με τον Μπουμπίκα. Σε πιάνω αδιάβαστο, μπήκες αργότερα στην παρέα μας. Κοίταξε, εγώ είμαι σε χωριό. Εντάξει, βρε, εντάξει, άσε με, σε πειράζω, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω. Όχι, θέλω να απολογηθώ κι εγώ. Γιατί είμαι σε χωριό και θα πρέπει. Τι να απολογηθεί, σιγά. Λοιπόν, ναι, ρε, παιδί, σφαλιάρα για τον Ολυμπιακό χθες στο διοικητικό. Αυτό με δύο λόγια. Τώρα τι τους απομένει, το ΚΑΣ. Αυτό φίλε θα είναι. Για μένα. Πραγματικά θα είναι η απόλυτη δικαίωση ακόμα και αν τιμωρηθούμε. Γιατί αν πραγματικά μας αξίζει η τιμωρία, θα τη δεχτώ. Όχι, θα τη δεχτώ. Θα την ακούσα από το ΚΑΣ, από ένα επίσημο όργανο της UEFA, δεν ξέρω πού ανήκει, της FIFA, δεν ξέρω πού ανήκουν οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, και θα είναι επίσημο και πραγματικά, πώς το λένε, ποινή σοβαρή. Τώρα, όταν έρχονται αρκούδιδες και δεν συμμαζεύονται, για μένα δεν τους χαρακτηρίζω γιατί είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, ευτυχώς. Αυτό περιμένω τώρα. Αλλά, για πραγματικά, έτσι, έτσι, για τους μείον 7 που μας έριξαν και για τον υποβεβασμό που αυτοί καφιότανε, ενώ η εγκληματική οργάνωση του ποδοσφαίρου με τη Βέρεια να καταγγέλουν οι ποδοσφαιριστές στο στιμένο 0-3. Με τον Ατρόμητο, με τη Βέρεια, τώρα μιλάμε πάλι όλα. Ατρόμητο να επεμβαίνει η Ισπανού να κάνει, δηλαδή φοβερά πράγματα και εδώ βαρκούλες αρμενίζουν χωρίς να τρέχει μία. Λοιπόν, παιδιά,
Εσείς ξέρω που μας ακούτε στη Νότια Ελλάδα, γιατί και εγώ κεντρική και δυτική είμαι. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε το εξής, ότι με αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, με όλα αυτά που έχουν για το ποδόσφαιρο, θα έρθει η δικαίωση για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτή θα έρθει μέσω του ΠΑΟΚ, του Ιβάν του Σαββίδη. Γιατί έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο δικαστικό που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα η δικαιοσύνη πολλές φορές κάνει και τα στραβά μάτια. Ενώ λέγεται δικαιοσύνη. Ίσως είναι και τυφλή που πραγματικά αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι τυφλή και δεν βλέπει τίποτε. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην μακρινή Αυστραλία, στον Χρήστο τον Κολοβό και σε όλα τα ζουμοσάκια, επίσης στο φίλο μου το Κούλι που αυτή τη στιγμή μας ακούσεις. Στοκχόλμη, βεβαίως. Ναι. Ναι, δεν ξεχνιόμαστε. Έγινε βασιλάκι μου. Αυτή η ψυχοθεραπεία που κάνουμε κάθε πρωί, να τη συνεχίσεις έτσι όπως ακριβώς είσαι. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου και να είσαι πάντα καλά. Βασίλη μου, να είσαι καλά. Τα λέμε και το μεσημέρι, 2 με 3 εδώ είμαστε, έτσι. Πάμε τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θανάση από Πανόραμα. Γεια σου ρε Θανάση από το Πανόραμα. Τι γίνεται. Καλά είσαι. Καλά αδερφέ μου, δεν μιλάμε συχνά εμείς. Όχι, όχι, όχι. Να, σήμερα λέω έπιασες λίγο τους Γερμανούς στο χέρι και τον τρίμπο. Ναι. Μα μου λένε εδώ έχω ξέρει πόσα πάνω, μηνύματα έχω για τον Τζερνάι ότι είναι Γερμανός. Πάνω. Ναι. Φίλε, πολύ ωραίες γυναίκες. Οι Γερμανίδες. Φίλε, και ο Χέρι. Α, καλά φίλε. Και ο Χέρ και ο Αυστριακός, ο Σκότσικ. Και ο Σκότσικ. Και ο Σκότσικ ο Αυστριακός. Ναι, ναι. Σωστά μιλάς. Σωστά. Μίλησες ωραία χρόνια, ρε. Πρόσεξε τι θα πεις. Γεια σου, αρχηγέ μου. Γεια, γεια. Γεια. Φιλιά. Φιλιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα, ένας τελευταίος που μπήκε τώρα, να μην τον αφήσουμε απ' έξω. Ναι, κλείνεις εσύ. Ναι. Όχι που δεν θα κλείνα. Όχι που δεν θα κλείνα. Έτσι. Σε πολύ ωραίος φίλε. Πολύ δυνατός. Ε, καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, το λέω όλος ο κόσμος. Βροχούλα μου, καλό στο βασιλάκι. Γιατί, ναι. Ξέρεις τι πήρα να σου πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσφορά που είχαν με τις στολές στην μπουτίκ. Αλλά δεν φτάνει που την είχαν μία συν μία. Την είχαν και 35 ευρώ. Ναι φίλε, εξαιρετική. Πολύς κόσμος. Τι εξαιρετική. Πήγαμε από εκεί πέρα και φύγαμε με ένα χαμόγελο. Πήρα εγώ, πήρε ο μικρός. Ναι, ναι, φίλε. Φοβερή και είναι οι αυθεντικές παιδιά, κανονικά. Έτσι έχει κάνει. Κανονικά, όχι. Τρομερή προσφορά. Με 35 ευρώ, φίλε, παίρνεις δύο φανέλες. Δηλαδή, αν έχεις έναν φίλο με 17 ευρώ. Ακριβώς. Τα χωρίζει όπως στη μέση και παίρνει στολή κανονικά. Τα μοιράζεις κανονικά. Και είναι υπέροχες φανέλες, παιδιά. Και η μπλε είναι πολύ όμορφη. Δεν είναι ακριβώς μπλε. Είναι ένα ηλεκτρικ. Πώς τα λένε οι γυναίκες τα χρώματα, δεν τα ξέρω. Αυτή πειρά, να ξέρει αυτή πειρά. Αυτή φίλη είναι μαγεία. Μαγεία. Και η μαύρη. Κανονικά, ρε φίλε. Απλά ξέρει η ηλεκτρικ, αν τη φορέ πολλέ ώρε, σου έρχεται μεγάλο λογαριασμό από τη ΔΕΗ. Quiz, quiz, quiz. Quiz. Θα το βρει, θα το βρει. Δεν νομίζω, αλλά τέλο πάντων. Για πες. Έρχεται η μητέρα μου πάνω στο σπίτι στο Ρίσιο. Ναι. Έχει ξεχάσει το τηλέφωνο. Ναι. Το καταλαβαίνουμε όταν φτάνουμε έξω από την πόρτα. Ναι. Ποιος και σε πόση ώρα μου είχε το κινητό της στο σπίτι. Ο Θεοδωρής Θεοδωράνος, ο 533. Το τηλέφωνο έγινε 5 λεπτά που το καταλάβαμε και μέσα σε μια ώρα το είχε ούτε μια ώρα. Μέσα σε 35 λεπτά το έχει στο χέρι του, να ξέρεις. Δέσμευση. Την άλλη φορά που θα κάνουμε μουχαμπέτι με κοψίδι, σε κήπο, με Θοδωράνο, με καρυπίδι, κουλουπού, θα κληθείς να δώσεις το παρόν. Γιατί αυτή τη φορά ήταν έξαφνο. Δεν απαντάω γιατί δεν ήμουν καλεσμένος. Δεν είσαι, τι να κάνω. Να σου πω κάτι. Σε είπα και κάτι στο τηλέφωνο. Με καλούν κάπου να πω παιδιά, καλέστε και τον τάδε, δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν πρέπει να το σκεφτεί αυτός που καλεί. Έτσι δεν είναι. Κωστή, κάνουμε και λίγο τα πουλάκια για τον Ουρουάν, για την υπόθεση του Ολυμπιακού. Γιατί αυτοί δεν μας τρελάζουν. Στην ΑΕΚ έβγαλε στο Nova Sport στην ΑΕΚ ότι ποιοι θα είναι λέει υποψήφιοι λέει για αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League. Τι ωραία ρε παιδιά. Γουστάρουμε ρε που δεν μας γουστάρετε. Φιλιά βασιλάκι μου. Περάσαμε και κορονοϊό και αυτοί θα μας στείλουν από αυτά εδώ. Αυτά. Γι' αυτά δεν έχει ποτέ εμβόλιο. Φιλιά, γεια σου βασιλάκι. Γεια σου αγόρι μου. Ζούμου σου αδερφέ μου. Γεια σου βροχούλα. Φιλιά. Λοιπόν, παιδιά, θα μαλώσουμε σήμερα, έτσι.
Έχω 7 μηνύματα. Ο Τσερνάι κάνει λάθος, λέει, ήταν Γερμανός. Μπείτε ρε παιδιά να δείτε στο Wiki, να πούμε, που ήταν Γερμανός ο Τσερνάι. Μην μπερδεύεστε. Ο Τσερνάι ήταν Ούγγρος. Ναι, ξέρω ότι ήταν στην Bayern Μονάχου. Δεν ήταν Γερμανός. Γερμανός ήταν ο Heinz Kerr. Και στο Γαύρο έκανε αυτός. Έτσι. Μην μπερδεύεστε ρε παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον teenager και τον μπαμπά που ήρθαν να παραλάβουν φανέλα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Να θυμίσω Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης και ανατολικά 430-011 και δυτικά Πολύχνη Αγνός Στρατιώτη 92. Αυτός είναι ο αρχιτεντάρκης. Βάζεις τέντα και ησυχάζεις, το λέει και Elvis. Love me tender. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο, είναι να γλύφεις τα δάχτυλά σου, να τρώει μάνα και στο παιδί να μη δίνει. Εκλεκτά πεντανόστιμα, ζουμερά κρεατικά, 705-750 τηλιβεριά, εκεί στα Ελευθέρια, άπλα, ασφάλεια στα τραπέζια και μιλάμε ότι ζαλίζει το εγκέφαλο από την οστιμιά, από τα κρεατικά. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε ποτέ, Climart. Μπείτε και στο climart.gr να δείτε γιατί είναι ο νούμερο ένα στον κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση, κεντρικά συστήματα VRV, γιατί έχει περάσει, να πούμε, σε πολυκαταστήματα, στο One επάνω, όλο αυτό στο ψύγι, όλο, όλο. Όλο, τα πάντα, όλα σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, τα πάντα. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατός ο Κώστας και ο Σες και η Ντάικιν. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται δίδυμο Μπατμανίδη, κόλκα, κόλκα, Μπατμανίδη. Bye, bye, τα λέμε το μεσημέρι στις 2.